Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ωχ, αυτά τα μαλλιά. Μακραίνουν τα μαλάκια, ωραία, Κωνσταντίνα μου, μακραίνουν τα μαλάκια. Τι λοιπόν, ωραία, γράφει ωραία το... Good morning. Βασίλη, τώρα να μην κοροϊδευόμαστε, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τα πρώτα χιόνια έπεσαν, πού γιατί βρε παιδιά, τώρα μόλις μου το έστειλε ο Γιώργος. Αλλά επειδή τα χιόνια πέφτουν και εμείς έχουμε πάντα καλή διάθεση και όπως είπαμε σήμερα, ονειρευόμαστε και χαμογελάμε σε όλους. Για να δούμε στα εσωρινά χωριά της Αρκαδίας. Πολλά χωριά ήδη είδαν το λευκό επισκέπτη να τους χτυπά την πόρτα το πρωί της 3ης 28 Νοεμβρίου. Μπορεί στην Τρίπολη ο καιρός να μην ήταν ιδιαίτερα άσχημος και να μείναμε στη βροχή. Σε χωριά της Αρκαδίας όμως, ακόμη και σε κάποια που δεν είναι σε πολύ μεγάλο υψόμετρο, το χιόνι ήρθε μήνα Νοέμβριο. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν λευκές καλημέρες που συνοδεύονταν με τις ανάλογες φωτογραφίες. Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων και χιόνια, για χιόνια και σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων, τουλάχιστον στην Αρκαδία, σίγουρα επιβεβαιώθηκαν. Η κεντρική φωτογραφία είναι από την Αλωνίστενα, Δημοτική Ενότητα Φαλάνδρου Δήμου Τρίπολης του Σούλη Πράνταρου και οι επόμενες του Νίκου Τρουπή από του Σέρβου Κορτινίας. Χιονίζει έντονα αυτή την ώρα σε πολλά μέρη της ορεινής Αρκαδίας, όπως και στο χωριό Μαγούλιανα, όπου το έχει στρώσει κανονικά. Μπείτε παρακαλώ στις αργολικές ειδήσεις, δείτε εξαιρετικές εικόνες. Πού, Ελβετία. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τορασία και τον Βαγγέλη τον Μπουγιώτη από τις αργολικές ειδήσεις. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας βλέπετε και μας ακούτε. Μας βλέπετε από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε από τις αργολικές ειδήσεις. Μας ακούτε από το Live 24 από το FM 92,2 και φυσικά μας βλέπετε και από τις σελίδες μας στο Facebook. Καλημέρα στον Γιώργο Λιμπέρη. Ο πρώτος που μας έστειλε την καλημέρα του σήμερα είναι ο Γιώργος Λιμπέρης και φυσικά θα του πούμε και εμείς καλημέρα με όλες τις τιμητικές εκδηλώσεις και το στρώσιμο κόκκινων χαλιών κλπ. Σήμερα θα δώσουμε το διαμέρισμα. Σήμερα εμείς δεν δίνουμε διαμέρισμα. 10. Τι είμαστε εμείς. Στον κόσμο. Μεγάλο εργολάβι είμαστε. Στα όρια είμαστε, να γίνουμε κι εμείς. Μεγάλο εργολάβι. Θα μιλήσουμε για το κοινωνικό και για το κοινωνικό μέρισμα με τον πρόεδρο. Μαζί με το διαμέρισμα. Ναι. Με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φοροτεχνικών Λογιστών Ναυτιλία Ερμηνεία, τον κύριο Γεώργιο Καχρημάνη, ο οποίος θα είναι εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Το κοινωνικό μέρισμα, Αλεξία, οι αιτήσεις για το οποίο έχουν ανοίξει εδώ και περίπου 2-24 ώρα, υπάρχουν ήδη εκατοντάδες χιλιάδες, νομίζω έχουν περάσει τις 300.000 οι αιτήσεις, περίπου μισές έχουν ήδη εγκριθεί. Θα μας πει λεπτομέρειες περισσότερες ο κύριος Καχρημάνης. Ενδεχομένως να υπάρχουν και απορίες από τους φίλους τηλεθεατές. Μην διστάσετε να μας τις εκθέσετε, να τις μεταφέρουμε και εμείς στον κύριο Καχρημάνη. Αν και νομίζω ότι συνεχώς θα προκύπτουν κάποια καινούργια ζητήματα. Χρειάζεται προσοχή, φαντάζομαι, έτσι κι αλλιώς στις αιτήσεις που γίνονται. Θα τα πούμε αναλυτικά αυτά με τον κύριο Καχρημάνη. Την καλημέρα μας στον Σπύρο το Μαρίνο. Καλημέρα στον κύριο Καχρημάνη. Όπου μας γράφει πολλές καλημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ για μία ακόμη φορά για τα καλά σας λόγια, για τη βράβευση του Σπύρου Μαρίνου, του λιμενάρχη μας, για την ανιδιοτελή του υπηρεσία. Η εκτίμηση και ο σεβασμός και η αγάπη μου αυτονόητα. Αγαπημένη μου Σπύρο, και θα μου επιτρέψεις να σου μιλάω στον ελληνικό. Σε θεωρούμε συνεργάτης εκπομπής, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί μας ενημερώνεις για όλα, είσαι δίπλα μας σε όλα, μας παρακολουθείς, μας λες τα καλά, μας λες και τα άσχημα. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Να είστε δίπλα μας, να γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα και αν μπορούμε να προσθέσουμε ένα μικρό λιθαράκι σε τούτο εδώ τον τόπο, να το κάνουμε. Πάντα με καλή διάθεση, πάντα με ενημέρωση και πάντα μεταφέροντας τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως είναι. Εγώ προσωπικά θέλω να πω ότι είναι τέτοια η φύση της υπηρεσίας της οποίας προείσταται στο ναύπλιο ο κύριος Μαρίνος, του λιμενικού σώματος, που έχει να κάνει με το θαλάσσιο στοιχείο, που, από το οποίο μόνο να κερδίσουμε έχουμε. Άρα λοιπόν, αν όλοι συντονιστούμε και δούμε ότι καμιά φορά, όπως λέγανε οι Βρετανοί, ότι η διέξοδος είναι στη θάλασσα, υπάλε ποτέ βρετανική αυτοκρατορία. Θα πρέπει να λοιπόν όλοι μαζί, ως τοπική κοινωνία και εμείς, με όση δύναμη έχουμε, ως μέσα μαζικής επικοινωνίας, ως ενεργοί πολίτες, ως όπως θέλετε,
να σκύψουμε λίγο περισσότερο σε αυτό που λέγεται θαλάσσιο στοιχείο. Να δούμε δηλαδή ότι και στα δύσκολα, αλλά και γενικότερα, η θάλασσα είναι αυτή που μπορεί να μας δώσει διεξόδους και λύσεις. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεράκι πάνω απ' όλα και υπηρεσιακή αρτιότητα και επάρκεια, πρέπει να αξιοποιούνται και να βραβεύονται. Ορθώς λοιπόν και βραβεύτηκε, και από εμάς δεν χρειάζονται περισσότερα τώρα να λέμε. Πάντοτε επικροτούμε και εμείς τέτοιες προσπάθειες. Αλίμονο. Την καλημέρα μας στην Τρίπολη. Μόλις μιλήσαμε για Τρίπολη, να και ο Τριαντάφυλλος Σωτηρόπουλος. Ο Τριαντάφυλλος Σωτηρόπουλος, εγώ τον γνώρισα βασικά πριν πάρα πολλά χρόνια. Όταν είχαμε ιδρύσει τον ραδιοφωνικό, όχι ιδρύσει, είχαμε ανοίξει, είχε κλείσει ο ραδιοφωνικός σταθμός Φλάς της Τρίπολης. Τότε λοιπόν θυμάμαι το ποδηλατάκι του, τον Τριαντάφυλλο Σωτηρόπουλο, τσουκου 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 ερχότανε και αυτή τη στιγμή είναι ένας πάρα πολύ καλός δημοσιογράφος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ καλημέρα. Τον Κώστα τον Αναστόπουλο από την υπέροχη Ύδρα. Ευχαριστούμε τον Βασίλη τον Γέτο από την Αθήνα, τον Βασίλη τον Οψιμούλη. Παιδιά, είστε πάρα πολύ σήμερα, δηλαδή με το που κάναμε την έναρξη του live, γίνεται ένας πανικός και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Κοντά μας ο Γιώργος Ολυμπέρης, όπως είπαμε, ο Παναγιώτης ο Ξάπλας, ο Αντωνόπουλος, ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη μου, ο Γιώργος ο Τσαγκαρέλης, καλημέρα στον όμορφο Γιώργο, στον Αλέξη τον λογοθέτη. Τι μας γράφει, καλημέρα Αλεξία και Βασίλη. Αλέξη καλημέρα μου. Λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Αλέξη, μην το γράψεις πολύ το Αλέξη. Αν είσαι Αλέξη, εντάξει. Αν είσαι Αλέξανδρος, γράψε το Αλέξανδρος. Αυτό το Αλέξη με μπερδεύει και με ενοχλεί. Λοιπόν, πλάκα κάνω έτσι. Λοιπόν, για να δω, για να πλάκα ζω. Δεν κάνει, αλλά τέλος πάντων. Έλε τώρα. Μπράβο, Καρκαγγέλη Ρούλα με τα υπέροχα λουλούδια. Τι λουλούδια είναι αυτά. Καλημέρα στο Άργο. Στο Άργο. Ναι. Λίγο πριν τον Μποσουλοπούλιο. Οι στολισμοί τη Ρούλα πραγματικά δεν υπάρχουν. Κάθε φορά που κάνει ένα στολισμό και ανεβάζει φωτογραφίες, όχι για να καταλάβετε ότι από εδώ εμείς δεν μιλάμε μόνο για αυτούς που είναι χορηγοί μας και μας υποστηρίζουν, μιλάμε και για αυτούς που βλέπουμε ωραία πράγματα. Και πρέπει, νομίζω είμαστε υποχρεωμένοι να τα αναφέρουμε. Έτσι θέλουμε να το κάνουμε και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε όλοι κοντά μας σήμερα. Λοιπόν, να πούμε πως οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, όπως είπαμε, είναι πρώτων πυλών και από ό,τι φαίνεται έχουν φέρει ήδη παραιτήσεις. 5 μέλη της μειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολογραφικού Συλλόγου Αθηνών παραιτήθηκαν νωρίτερα, χτες δηλαδή, κατακέλλοντας ότι δεν έχει συγκληθεί σύνομα η έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιείται στα γραφεία του Συλλόγου. Η συνέλευση πάντως θα συνεχιζόταν με κύριο θέμα αυτό της άρσης της αποχής των συμβολιογράφων από τους πληστηριασμούς φυσικούς και ηλεκτρονικούς. Θα έχουμε περισσότερα ενδόσεις ημέρας ενδεχομένως, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως από αύριο και τυπικά αναμένεται να ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Όλο και μεγαλώνει η παρέα μας. Ο Γιάννης ο Αντωνόπουλος, ο φίλος μας, ο celebrity, ο μεγάλος παλέμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, η Αντωνία Ιτσίμπου, καλημέρα, η Πέννη Τζανή. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα σε όλους, καλημέρα, σας ευχαριστούμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει ο καιρός για σήμερα, για να τον δούμε που τον έχουμε, γιατί δεν θυμάμαι καν που τον έχω μέλη. Λοιπόν, νάτος. Λοιπόν. Τρίτη σήμερα λοιπόν, 28 Νοεμβρίου, αναμένονται τοπικές νεφώσεις και κατά περιόδους θα είναι αυξημένες. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, το Αιγαίο, το Νότιο Ιόνιο, τη Στυρία Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Καρυκλοπόδαρα λέει στον Ναύπλιο, πλάκα κάνω. Λοιπόν, σταδιακά από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, το Ανατολικό Νότιο Αιγαίο αλλά και την Πελοπόννησο δυστυχώς. Χιόνι ή χιονόνερο θα πέσει στα ορεινά και ημιορεινά της βόρειας υπηρετικής χώρας, καθώς και στα ορεινά της κεντρικής και νότιας. Η θερμοκρασία στα βόρεια υπηρετικά θα κυμανθεί από μείον 2 έως 9 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια από 3 έως 12, στα νησιά του Ιωνίου από 7 έως 12, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 8 έως 12 και στα νησιά του υπόλοιπου Αιγαίου από 10 έως 16. Και ξαφνικά θα μας έρθει το μήνυμα από το Φίβολο Σολομονίδη που μας ακούει από την Κύπρο. Ό,τι έχουμε, ξέρω, και θα πει 25 βαθμούς, παιδιά. Χαβάει 5-0. Σορτσάκι και κοντομάνικο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω νέα από τους πληστηριασμούς. Λοιπόν, από αύριο έχουμε ξανά πληστηριασμούς και επίσημα. Με 158 ψήφους υπέρ και 34 κατά έδωσαν το πράσινο φως για τη διενέργεια των φυσικών και των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Ανεστάλλει τελικά η πανελλαδική αποχή. Είχαμε ακούσει για αποχή μέχρι το 2018. Λοιπόν, ανεστάλλει λοιπόν, βέβαια, έτσι. Κατά την σημερινή κατά τη χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συμβολογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου με μοναδικό θέμα τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Έτσι, θα διεξαχθούν κανονικά οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί αύριο Τετάρτη 29 Νοεμβρίου. 5 από τα 13 μέλη της μειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είπαμε, παραιτήθηκαν, εξέφρασαν την έννοια την αντίδρασή τους στους χειρισμούς και στις μεθοδεύσεις της διοίκησης του Συλλόγου τους και ιδιαίτερα του Προέδρου Γιώργου Ρούσκα.
Συγκεκριμένα, κατά τη Γενική Συνέλευση Διανατάσεως των Χειρών, 158 συμβουλιογράφοι ψήφισαν υπέρ της αναστολής της εποχής και επιπλέον, πρώτον, στον έλεγχο για την τήρηση των δεσμεύσεων των τριών υπουργών, στην άμεση σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής για τη Βελτίωση των Συνθήκων Διενέργειας των Πληστηριασμών και στη σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης το αργότερο έως τις αρχές του ερχόμενου Φεβρουαρίου. 7 συμβολιογράφοι ψήφισαν τη λήξη της εποχής, χαρακτήρισαν όμως άτυπη την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τη χθεσινή Γενική Συνέλευση, και ζήτησαν η απόφαση να επικυρωθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση. 36 συμβολιογράφοι ψήφισαν υπέρ της συνέχισης της εποχής για την πρώτη κατοικία έως του ποσού των 300.000 και άδειες για τη συμμετοχή στους υπόλοιπους πληστηριασμούς. Και 37 ψήφισαν να συνεχιστεί η εποχή όπως είχε αποφασιστεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Συμβουλιογράφοι που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση υποστήριζαν ότι με την χθεσινή απόφαση δίδεται δίμηνο περιθώριο στην κυβέρνηση να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που πρόσφατα έδωσαν οι συναρμόδιοι υπουργοί της τόσο για αυτόφορες ελλείψεις, όσων επιτίθενται σε βάρος των συμβουλιογράφων κατά τη διάρκεια πληστηριασμών, όσο και για τα αστυνομικά μέτρα ως προς την ασφάλειά τους, όσο και για την αλλαγή στο πλαίσιο διεξαγωγής των πληστηριασμών. Μάλιστα, αναμένεται πως θα γίνει η επόμενη Γενική Συνέλευση τον ερχόμενο Φεβρουάριο κτλ. Τα 5 μέλη που παραιτήθηκαν είναι ο Κωνσταντίνος Λαχάκης, η Ευαγγελία Σταμέλο, ο Στυλιανός Ρέβελας, η Φωτεινή Τριγάση και η Ελένη Τσερτσιγιάννη. Λοιπόν, από αύριο λοιπόν ξεκινάνε και οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Τώρα, τις υποσχέσεις της κυβέρνησης ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο τις στηρεί όλοι οι Έλληνες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Τις έχουμε μάθει, ρε παιδί μου, τις υποσχέσεις. Ξέρουμε ότι ό,τι πούν αυτοί οι άνθρωποι είναι συμβόλαιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν. Οπότε κλιμακώνεται η επίθεση, δεν θα πω εγώ στα λαϊκά στρώματα, όπως λέει, για παράδειγμα, αρέσκεται να λέει το κίνημα κατά των πληστηριασμών, πιθανότατα και στα λαϊκά στρώματα. Κλιμακώνεται η επίθεση κατά της περιουσίας των Ελλήνων. Και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αυτό γίνεται, ναι, διότι αυτοί οι μεγάλοι παλικαράδες, ο κύριος Τσίπρας, ναι, και με τον κύριο Ανέλ, με τον κύριο Καμένο, που φουσκώναν και κορδώνονταν και λέγανε εμείς, με συγχωρείτε για τη φράση, δεν είναι δικιά μου, αλλά χρησιμοποιήθηκε στο κοινοβούλιο από τον κύριο Καμένο πρώτο, εμείς δεν θα είμαστε στα τέσσερα. Δεν θέλω να πω σε τι στάση είναι από τους ξένους αυτή τη στιγμή, διότι είναι πρωί και δεν υπάρχει λόγος έτσι να το κάνουμε τόσο αγοραία την κουβέντα μας, βεβαίως. Λοιπόν, και δεν μιλάνε καθόλου. Λοιπόν, τώρα τα περί συμφωνιών κυρίων και περί συμφωνίες που κάναμε με τις τράπεζες και όλα αυτά, γελάει και η μάνα του Πελέ, που λέει και η Αλεξία. Και επίσημα λοιπόν με τη συγκυβέρνηση, ένα ακόμη μέτρο το οποίο είχε φέρει, θυμάσαι, αυτοί που επένδυσαν τόσο πολύ σε αυτές τις αντιδράσεις, θυμάσαι για τα διόδια τι γινόταν. 38, διαβάζω, 38 σταθμοί διοδίων στην Εγναντία Οδό. Α, πόσο μου άρεσε η ανάρτησή σου, μας 38 μπορεί... σταθμοί διοδίων στην Εγναντία Οδό. Θυμάσαι το Δεν Πληρώνω. Να, όσοι είχαν φιλότιμο πήγαν σπίτι τους από το Δεν Πληρώνω. Πριν το καλοκαίρι δεν το έλεγα αυτό και φώναζα. 38 σταθμοί διοδίων. Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή μέχρι τώρα εγώ τουλάχιστον το δικό μου αυτοκίνητο για να πάω στη Θεσσαλονίκη από εδώ. Για 600 χιλιόμετρα. Ήθελα γύρω στα 280 ευρώ. Τώρα πόσο θα θέλω, 350. Δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν. Πας, παιδί μου, στα Μέγαρα, επιβάλλεις ένα ελικόπτερο. Ναι. Σε μια ιδιωτική εταιρεία. Και έχεις και τη θέα από πάνω, πας και διαδρομή. Μια χαρά. Και πιο γρήγορα θα πας. Ναι. Σαφέστατα. Ναι. Το πιστεύω και εγώ. Οι σύντροφοι εκεί πάνω της Βόρειας Ελλάδας, της Θεσσαλίας και πάνω, τι έχουν να πούνε εκεί οι βουλευτές της περιοχής. Τώρα που μπαίνουν στα διόδια, στα Κισέ, καθιστώνται με το ανθρώπινο, το έμψυχο υλικό, αντικαθιστάται με μηχανήματα που ρίχνει τα χρήματά σου και τι θα γίνει αυτός ο κόσμος θα τους απολύσουν. Και τι θα γίνει με αυτόν που δεν θέλει να βάλει, θα σηκώνει την μπάρα, θα καταλαβαίνει, θα σηκώνει αυτό, τι θα γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Όχι, δεν σηκώνεται. Δεν νομίζω. Αλλά τι με ενοχλεί, ρε παιδί μου, στα διόδια. Πας να πληρώσεις, είτε είναι με χρήματα, πώς το λένε, με αυτόματο μηχάνημα, είτε είναι με ταμεία, και σου έρχεται από δεξιά μία μηχανή, και την ώρα που ανοίγει μπάρα, τσοκ, φεύγει και αυτός και δεν πληρώνει. Τελεία. Σωστό. Εμένα, Αλεξία μου, με ενοχλεί ότι δεν κατάφερε να δείξει στοιχειώδη πυγμή ή όποια κυβέρνηση, και τη σημερινή μιλάμε όμως τώρα, να προστατεύσει ρητός με νόμο, να επιμείνει. Είναι εθνικό το θέμα. Δεν είναι θέμα τώρα ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε τίποτα. Είναι εθνικό το θέμα καθαρά. Έπρεπε να περάσει με 300 ψήφους στη Βουλή, με 300 ψήφους στη Βουλή, ρητή προστασία πρώτης κατοικίας. Με συγχωρείς. Και να σου πω κάτι, όχι μόνο από τις τράπεζες, και από τα ασφαλιστικά ταμεία και από την εφορία. Δεν κατάλαβα. Αυτή δηλαδή τι είναι. Εννοεί. Δηλαδή, μισό λεπτό, είναι τα βατζίδες οι τράπεζες που ανακεφαλοποιήθηκαν. Δεν λέω εγώ, ναι, βεβαίως. Και δεν είναι. Το ΙΚΑ δεν πήρε τη γυναίκα σπίτι στη Θεσσαλονίκη.
ένα διαράκι να τη το πήρε. Πρώτη κατοικία και μόνη κατοικία. Και τα μισά είναι προς αυξήσεις. Λοιπόν, έπρεπε ειδικά σε αυτή την εποχή να υπάρχει ρητή, χωρίς ναι μεν αλλά, για ανθρώπους προστασία της πρώτης κατοικίας. Λοιπόν, δεν κατάφερε να το κάνει οι μεγάλοι ανθρωπιστές εκεί του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κατάφερε να το κάνουν και από εδώ και πέρα. Η κατάσταση με τους πληστηριασμούς θα είναι ανεξέλεγκτη. Δεν μπορούν να το μαζέψουν. Πριν βγούμε στον αέρα, τι μου έλεγε. Έρχονται εκλογές, Αλεξία μου, δεν πρόκειται αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν. Γιατί να ξαναγίνουν, εγώ δεν καταλαβαίνω. Μα πάλι, το 18 πάλι θα γίνουν εκλογές. Οπότε γιατί το συζητάμε. Δεν ξέρω, ενδεχομένω να βγει. Έλα δεν ξέρω, να σε πάω σε κάτι να... που έχει ιδιαίτερο. Θα μιλήσουμε μετά για την κουβέντα χτες στη Βουλή που έγινε ο χαμός. Όχι χαμός. Πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό. Θα με υποβάλει αυτή τη δοκιμασία. Κοίταξε. Δεν ξέρω αν είναι δοκιμασία για σένα. Είδε καθόλου καταρχήν. Όχι. Λάξε, τα ούτε κάτω. Και πρόκειται. Όχι, δεν θέλω να τα πούμε. Καλά. Τι θα πούμε για τα βλήματα. Βλήματα πάνε και έρχονται στη Βουλή. Πάλι γι' αυτό θα σα ζητήσουμε. Είσαι καλά. Πάσε μα όταν θα ασχοληθούμε εμεί με το θέμα τη Βουλή. Θα λύσουν αυτοί που πάνε να ψηφίσουν. Λοιπόν. Α, εσύ δεν θα ψηφίσει δηλαδή. Όχι, το μάθαμε κι αυτό. Η Αλεξία μου σα έλεγε. Τι σα έλεγε η Αλεξία. Πηγαίνετε να ψηφίσετε. Δεν είναι λύση να μην πάτε να ψηφίσετε. Πρέπει να πάτε τώρα προβληματίστηκε. Δεν έχω δικαίωμα να αναθεωρήσω. Βεβαίως. Ωραία, αναθεωρώ. Ίσα-ίσα. Πάμε. Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εχθές η προκήρυξη του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες. Χαμογελάμε τώρα. Όπως σημειώνεται, στο ΦΕΚ θα χορηγηθούν μέσω δημοπρασίας 7 άδειες παρόχων περιεχομένου, επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρύ εκπομπής, ελεύθερης λήψης, εθνικής εμβέλειας, ενημερωτικού προγράμματος, γενικού περιεχομένου. Το ελάχιστο τίμημα είναι καθορισμένο στα. Στα πόσα εκατομμύρια. 35 πολλά. Εκατομμύρια ευρώ και θα καταβληθεί σε 10 ισόπουσες δόσεις. Ναι. Η διάρκεια ισχύω των αδειών θα είναι για 10 χρόνια. 10 χρόνια 35 εκατομμύρια. Από την ημερομηνία της έκδοσης κάθε μιας από αυτές. Το πρόγραμμα των αδειούχων παρόχων περιεχομένου θα μεταδίδεται υποχρεωτικά σε υψηλή ευκρίνεια, high definition, για όλη τη χρονική ισχύ της άδειας και ταυτόχρονα σε τυπική ευκρίνεια, standard definition, μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2021. Δεν αργεί το 2021, παιδιά. Σε 4 χρόνια είναι. Λοιπόν. Σε 3 χρόνια. 3, 4, 17 έχουμε. Εντάξει. Λοιπόν. Αρχές του 2021, είναι τέλος. Είναι 12ο του 2021. Α, σήμερα τα βλήματα σε έχουν επηρεάσει. Έχεις δίκιο, αφού άντεξες. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν, Βασίλη, μας είπε ενδιαφέρεσαι, μπορούν να καταθέσουν όλοι οι μπρούκλιδες που ενδιαφέρονται, να καταθέσουν φακέλους συμμετοχής έως 8 Ιανουαρίου και να υποβάλουν συμπληρωματικές πληροφορίες έως 18 Ιανουαρίου. Αυτό το 8 Ιανουαρίου πραγματικά ήταν χτυποκάρδι για μένα πολλά χρόνια. Οι υποψήφοι μαζί με την αίτηση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα έχει διάρκεια 365 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης. Διευκρινίζεται ότι δεν θα προκηρυχθούν επιπλέον άδειες γενικού περιεχομένου, ωστόσο θα προκηρυχθούν άλλες κατηγορίες παρόχων περιεχομένου ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και την εκάστοτε χωρητικότητα του φάσματος. Πόσες άδειες θα χορηγηθούν τώρα? 7. Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Ψηφιακής Νίκος Παπάς και διαστήματος σημείωσε πως με τη σημερινή δημοσίευση της προκήρυξης, τη χθεσινή δηλαδή, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για τη Δημοπρασία, διοδότης των τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας, εισέρχεται, η Ελλάδα εισέρχεται πλέον στην τελική ευθεία για τον τερματισμό μιας ανομίας που εσκεμμένα συντήρησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις επί 30 ολόκληρα χρόνια. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεσμεύτηκε προεκλογικά να βάλει τέρμα στην άνευ τμήματος εκμετάλλευσης του φάσματος ενός περιουσιακού στοιχείου του ελληνικού λαού και το πράττει με την πολύτιμη συμβολή του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, τα μέλη του οποίου θέλει να ευχαριστήσει και προσωπικά για το θάρρος και τον επαγγελματισμό τους. Μπαίνουν κανόνες στο τηλεοπτικό τοπίο πλέον, κανόνες στην πολιτική ζωή του τόπου, κανόνες στην ποιότητα του τηλεοπτικού προγράμματος, κανόνες στις εργασιακές σχέσεις, συμπλήρωσε ο κ. Παπάς. Συνεχίζοντας, πρόσθεσε ότι το 2018 θα ξημερώσει μια νέα μέρα στα τηλεοπτικά πράγματα της χώρας, προς μεγάλη απογοήτευση όλων όσοι αγωνίστηκαν σκληρά για το αντίθετο. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα πληρώσουν τίμημα. Ο αριθμός των εργαζομένων δεν θα μπορεί να είναι μικρότερος των 400. Η συνταγματική υποχρέωση για πλουραλισμό στην ενημέρωση θα προστατευτεί. Και αμέσως μετά έρχονται οι περιφερειακές άδειες, Βασίλη, όπου και εκεί ακούσαμε ότι τα ποσά είναι τεράστια. Και άντε τώρα να δούμε. Εμένα με ενοχλεί το ΕΣΟΥΡΟΥ. Δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι είναι τηλεοπτικό σταθμό στην περιφέρεια? Τι θέλουν να καταντήσουν δηλαδή? Τηλεοπτικό σταθμό στην περιφέρεια είναι να παίζω ένα δελτίο μισάωρο, 40 λεπτό, ξέρω εγώ, και μετά όλη την ημέρα, τις 23 ώρες της ημέρας, να παίζω τηλεμάρκετινγκ. Όχι, δεν μπορεί να είναι αυτό.
Αυτό είναι όμως. Ναι, λέω, δεν μπορεί, δεν να, μπορεί είναι. Να είναι αυτό. Δυστυχώς όμως. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποιες φορές. Το εσουρού, ρε παιδιά, πού είναι. Λέει το εσουρού και μπράβο για το σθένος, για το θάρρος, για την συνεργασία του και τα αυτά. Γι' αυτό και υπάρχει και υποαξίωση του κόσμου, αν θες, και στην περιφερειά και τηλεόραση. Δυστυχώς. Δεν δηλαδή, το λέω. Υπάρχουν ακόμα. Έχουμε περάσει άνθρωποι... από την περιφερειά και τηλεόραση. Δεν το λέω ως κριτής τώρα αυστηρός. Κοίταξε, Βασίλη. Απλά αυτό βλέπω εγώ. Αν επρόκειτο να πέσει σε τέτοια κατάντια, απέχεις. Δηλαδή είναι δυνατόν να περιμένουν όλοι τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν στις 7 η ώρα να δουν τον Βασίλη το ζώο να λέει δελτίο ειδήσεων. Ή στις 11 ή στις 8, ξέρω εγώ. Και μετά τι θα βλέπει. Τον άλλον από την Αθήνα εκεί πέρα που πουλάει από κατσαρόλες, ο ίδιος όμως, από κατσαρόλες, πετσέτες, βουρτσάκια, παπούτσια, ό,τι υπάρχει στο διάστημα. Αυτό είναι η ελληνική τηλεόραση. Αυτά που είπες, που διάβασες, Αλεξία, που είπε ο κύριος Παπάς. Δεν μιλάω για τους μεγάλους. Όχι, όχι, όχι. Το κατάλαβες. Γενικότερα όμως, ναι, δεν μπορεί να είναι αυτό. Δεν μπορεί να είναι αυτό. Πρέπει να ανοίξεις την τηλεόραση. Εντάξει, προφανώς θα υπάρχει και τηλεμάρκετινγκ έτσι και στα περιφερειακούς σταθμούς. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Διότι ξέρουμε πολύ καλά. Ναι, είπα. Ακριβώς. Δεν μπορεί να είναι όλη τη μέρα. Όχι σε prime time. Δεν μπορεί να τελειώνει δελτίο ειδήσεων να έχει τηλεμάρκετινγκ πριν το δελτίο ειδήσεων να έχει τηλεμάρκετινγκ και 23 ώρες τηλεμάρκετινγκ. Είναι 4 ώρες εκτός prime time. Εκεί θέλω να δω το εσούρο. Αυτά που είπε ο κύριος Παπάς ακούγονται πολύ ωραία. Αυτά που είπε ο κύριος Παπάς ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Τα έχει ξαναπεί τα ίδια ακριβώς. Καρμπών. Τα έχει πριν 2 χρόνια περίπου. Όταν, ό,τι να είναι. Πριν το φιάσκο, πριν 1,5 χρόνο, πριν το φιάσκο που έγινε με τον δικό του νόμο, με δικιά του ευθύνη, με δικές του επιπόλαιες κινήσεις. Λοιπόν, δεν παίρνω όπως τα σοβαρά τον κύριο Παπά και πρόβλεψή μου είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει. Δεν θα αλλάξει τίποτα, διότι έχουν περάσει 3 χρόνια στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, να μην το ξεχνάμε αυτό, κοντεύουμε, κλείνουμε 3 χρόνια. Αυτοί που θα άλλαζαν, που θα κάνουν, δεν έχουν κάνει τίποτα, ούτε τώρα θα κάνουν. Είτε δεν θα προλάβουν γιατί πάμε σε εκλογές, είτε δεν θέλουν πραγματικά να το κάνουν. Θυμηθείτε το, το είχαμε πει και τότε ότι δεν θα γίνει τίποτα, οι ίδιοι που εκπέμπουν, οι ίδιοι θα εκπέμπουν, δεν έχει αλλάξει τίποτα στα 3 χρόνια. Δεν κατάλαβα, τους πήρε 3 χρόνια για ένα φιάσκο, κύριε Παπά. Έρχεστε τώρα να μας πείτε ότι τέλος στην ανομία, τέλος στις εργασιακές σχέσεις, τα προβλήματα με τις εργασιακές σχέσεις, προστασία των εργαζομένων, αυτά κτλ. Δεν το κάνατε στην πρώτο χρόνο όμως. Δεν το κάνατε. Όνομα, όσοι ξέρουν, αυτοκριτική θα καταλάβει... κάνατε. Όσοι... Συγγνώμη. Δεν θα πω όνομα, εσύ θα καταλάβεις. Ναι. Ίσως και κάποιοι. Θυμάσαι σε ένα debate, μάλλον όχι, σε συνέντευξη τύπου πρέπει να ήταν του Πρωθυπουργού, που βγήκε μια δημοσιογράφος από μεγάλο κανάλι. Και είπε, γιατί κύριε Πρωθυπουργέ, εγώ πρέπει να μείνω άνεργη. Ναι, σε στηδέθηκα γιατί... πέρσι. Ναι, ναι, μην πεις ονόματα. Λοιπόν, θες να σου πω ότι η συγκεκριμένη δημοσιογράφος είναι πλέον της αποστολής του Τσίπρα όπου πηγαίνει. Ό,τι αυτό καταλάβατε, καταλάβατε. Γιώργο Καραμίτσα, ξέρω ότι μ' άκουσε, βλέπω. Καλημέρα στα ραδιοταξιάρχους. Άνθρωποι του μεροκάμα του, άνθρωποι που είναι όλη την ημέρα. Καλημέρα στους επαγγελματίες μας εκεί. Έτσι, που δίνουν και αυτοί τον αγώνα. Χρειάζονται μπόνους. Για να πηγαίνουν στα γυμναστήρια. Οι άνθρωποι αυτοί είναι 23 ώρες στο... κάνουν ψυχανάλυση. Είναι 23 ώρες στο τιμόνι. Αντιλαμβάνεις αυτοί οι άνθρωποι τι τραβάνε. Και επειδή ξέρω και από τον Γιώργο και από πολλούς, κάνουν και δεύτερη και τρίτη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα και να συντηρήσουν και τα αυτοκίνητά τους και τις οικογένειές τους. Λοιπόν, και τις εισφορές που έχουν να πληρώσουν. Η κυρία λοιπόν αυτή και... η οποία παραπονιόταν στον Πρωθυπουργό. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Τι εννοείς είναι στην αποστολή, είναι στο Μαξίμου, τη διόρυση στο Μαξίμου εννοείς. Όχι. Είναι γραφείο τύπου Πρωθυπουργού, όχι. Τι είναι. Όπου πηγαίνει ο Τσίπρας, ναι. Το κανάλι σου λόγω... είναι αυτήν. Άλλο αυτό ρε Αλεξία, αυτό δεν είναι μεμπτό. Περίμενε τώρα κι εσύ. Βασιλή, μα ήταν και θα πριν. Μου επιτρέψεις λοιπόν να γνωρίζω λίγο παραπάνω, διότι όταν κι εμείς είχαμε κανάλι, μας είχαν κάνει πρόταση και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Ποιον δημοσιογράφο θα μας στέλνετε στις αποστολές, τα έξοδα είναι δικά μας. Ωραία. Τελεία. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Ωραία. Πάμε στο διαφημιστικό διαλύματο. Περίμενε. Τα έξοδα είναι δικά μας, τι εννοείς. Τα εισιτήριά του κτλ. Αυτό δεν εννοείς. Ακριβώς. Ωραία. Πού είναι το κακό. Α, δεν είναι κακό. Πού είναι το κακό. Λοιπόν, εντάξει, άμα δεν το βλέπεις σε κακό, εγώ το βλέπω. Άμα δεν έχει το κανάλι να το στείλει και λέει να έρθει κοντά μας να καλύψει το ρεπορτάζ και θα πληρώσουμε εμείς τα έξοδα. Και στείλανε τη συγκεκριμένη που έκανε παράπονα στο. Ναι, όχι ότι όμως το έχει εξαγοραστεί συγκεκριμένη, γιατί αυτό εγώ κατάλαβα στην αρχή όπως το είπες. Θα είχε εξαγοραστεί σε εισαγωγικά, πήγαινε κακό στο Μαξίμου. Ναι, αλλά δεν άκουσα και να πήγε κάτι κακό στην ανταπόκρισή της μετά τη βράβευση. Κάτσε, μισό λεπτό. Τα κόμματα παίρνουν τόσα λεφτά από την κρατική επιχορήγηση. Να μην πληρώσουν. Η κρατική δηλαδή επιχορήγηση, σωστό, τι νόημα έχει. Ναι, ναι, ναι. Να τα δίνουν σε κόμματα ανθρώπους να κολλάνε αφήσεις. Δεν ξέρω. Με συγχωρείς. Εγώ είδα ότι τη Φόμφη πήρε 630 χιλιάρικα εκεί από το τέτοιο και το πρώτο που έκανε ήταν να πληρώσει τη διαδικασία και τα υπόλοιπα τι να τα κάνει δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Ναι. Πάντως στην
Εσύ τι περίμενε να τα κάνει, στη Δυτική Αττική δεν πήγανε. Εσύ τι περίμενε ακριβώ να τα κάνει. Εσύ περίμενε να δώσει τη Δυτική Αττική. Τώρα σοβαρά έτσι. Γιατί μα λε και εσύ ότι είμαι αφελή εγώ. Βασίλη το περίμενε. Και ότι, όχι αφελή, ότι είμαι. Πώ το λένε, ρομαντικό. Βασίλη το περίμενε. Περίμενε εσύ τα κόμματα να δώσουν λεφτά στη Δυτική Αττική. Η Φόφη περίμενε να το κάνει. Και ξέρει γιατί περίμενα. Όχι για συναισθηματικού λόγου. Έστω και για να εξαγοράσει ψήφους. Ναι, το έχουν κάνει στο παρελθόν. Έστω και γι' αυτό. Έστω και γι' αυτό. Ούτε και αυτό. Η κίνηση όμως θα είχε αποτέλεσμα. Βέβαια. Δεν το κάνανε. Για να είμαστε ακριβείς σε όλα, εγώ και άκουσα. Οι νεκροί έχουν φτάσει στους 24 και έργα δεν έχουν ξεκινήσει. Άκουσα. Δεν έχουν ξεκινήσει. Άκουσα με τα αυτιά μου μέσα στη Βουλή τον κύριο Μιχαλολιάκο να λέει ότι εμάς μας έχετε παγώσει, δεν λαμβάνουμε την κρατική χρηματοδότηση. Για λόγω του ότι είμαστε υπόδεικτοι. Είπε ο κύριος Μιχαλολιάκος. Ποιο Μιχαλολιάκο, παιδί μου. Ναι, α πω τι είπε τώρα, που παιδί έχει μου. Διορίσει τη μισή του οικογένεια μέσα και παίρνει δεν ξέρω πόσο χιλιάδε ευρώ. Μαζί σου. Άσε και τον Μιχαλολιάκο στον κόσμο. Όχι, όχι. Να καταλήξω λίγο και το ποσό. Για γιατί δεν είδα μια ευληγησία. Είπε, ζήτησε το 1 εκατομμύριο λοιπόν που είναι να πάρουμε κρατική χρηματοδότηση που δεν μα δίνεται, γιατί παρακρατείται, να πάει κατευθείαν, δεν το θέλουμε εμεί, να πάει κατευθείαν στου πλημμυροπαθεί. Φαντάζομαι πήγε. Θέλω να πιστεύω ότι πήγε. Έτσι δεν είναι. Λέω, πρέπει να πήγε. Μπράβο βρε Γιώργο μου, μπράβο βρε Γιώργο Καραμίτσα. Το τηλεμάρκετινγκ με βιβλία αλόης και αληθές βγάζουν και πολιτικούς αρχηγούς. Σκεφτείτε το. Ναι, που αναφέρεται προφανώς και στην περίπτωση το Βελόπουλο. Του Βελόπουλου και στην περίπτωση... Τραγικό. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι ακριβώς πολιτικός αρχηγός, αλλά εν πάση περιπτώσει... Κοίταξε. Ο Γιώργος τι εννοεί. Ότι ένας άνθρωπος που είναι πολλές ώρες στο γυαλί, μοιραία περνάει στο υποσυνείδητο του κόσμου. Έχει αναγνωρισιμότητα. Είτε για καλό λόγο είτε για άσχημο λόγο. Αυτό συμβαίνει σε όλους μας. Είναι η λεγόμενη υποβολή μέσω της τηλεοράσεως. Αυτή. Δηλαδή, όταν εγώ ανοίγω την τηλεόραση και βλέπω από το πρωί μέχρι το βράδυ τον Γεωργιάδη, μα τον βλέπω στα πάνελ στα πρωινάδικα, τον βλέπω στα πάνελ τα βραδινά και τον βλέπω και στα τηλεμάρκετινγκ. Δηλαδή, και να θέλω να τον αποφύγω, δεν μπορώ να τον αποφύγω. Μοιραία λοιπόν δημιουργείται μια εξοικείωση και μια αναγνωρισιμότητα. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που κάποιοι το έχουν παίξει. Έχει δίκιο ο Γιώργος. Και κάποιοι έχουν χτίσει και πολιτικές καριέρες. Κάποιοι έχουν χτίσει πολιτικές καριέρες πάνω σε αυτή την αναγνωρισιμότητα. Και ξέρεις, καμιά φορά, Αλεξία. Το έχουμε δει το έργο. Και η δημοσιότητα, χρόνια ακόμη και για άσχημο λόγο, ακόμη και για αυτούς που κράζουμε, μπορεί να κράζουμε κάποιο κόσμο γιατί έχουν καταντήσει γραφική, έχουν χάσει το μέτρο κτλ. Από την άλλη όμως, δεν τους θαυμάζουμε. Από την άλλη όμως, το υποσυνείδητο του κόσμου περνάει αναγνωρισιμότητα. Έτσι έλεγε η διαφήμιση, ρε παιδί μου. Βλέπω εδώ δύο φωτογραφίες του Γιώργου του Καραμίτσα που μας έχει στείλει και. Δείχνει την πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Άργος, το σημείο που βρίσκεται η πιάτσα ταξί, όπου παρανόμως έχουν παρκάρει αγροτικά αυτοκίνητα, φορτηγά, άλλα γιοταχή και γράφει συγκεκριμένα. Εκτός των ταξί, τώρα σας παρέχουμε πάσης φύσεως μεταφορικά οχήματα. Σύντομα κοντά σας και ερπιστριοφό. Εντάξει, τι να πω. Δείξτε λίγη κατανόηση, βρε παιδιά, και εσείς τι να πω, ξέρω εγώ, ίσως... Θέλουν να σας φιλάνε, να τους φιλάτε λιγάκι τα αυτοκίνητα. Όχι, όταν ήθελα εγώ να διακόψω για διαφημίσεις, εσύ δεν ήθελες, με διέκοψες. Πότε, και 34, 35, όχι, 36. Όχι, όταν πήρα και 30 κιλό πάμε για διαφημίσεις, όχι, ήθελα να κάνω τις διευκρινήσεις. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα το πρώτο για αυτήν εδώ την εκπομπή. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ μαζί. Να σας θυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, εκεί γύρω στις 10, ο Γιώργος Καχρημάνης, ο πρόεδρος των λογιστών Ναυπλίας Ερμιονίδας, θα είναι εδώ κοντά μας. Οτιδήποτε θελήσετε να ρωτήσετε ή να ακούσετε ή να διευκρινίσουμε για το κοινωνικό μέρισμα και τους δικαιούχους, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων από το Facebook. Οπότε και εμείς να σας λύσουμε όλες τις απορίες, τις περισσότερες όσες μπορούμε. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί «Μαζί» είναι καλύτερα. Έλα και εσύ «Μαζί». 42 λεπτά μετά τις 9, ορίστε. Τίποτα, λέω έξω. 42 λεπτά μετά τις 9, εδώ μαζί, από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας βλέπετε τώρα ζωντανά από τη σελίδα μας στο Facebook. Μας ακούτε από το Live 24, αλλά και από το FM στους 92,2.
Να στείλουμε καλημέρες, να πούμε ότι η ταινία Καζαντζάκης θα έχετε την ευκαιρία να τη δείτε μέχρι και την Τετάρτη, διότι την Πέμπτη θα έχουμε νέα ταινία. Είναι μια εξαιρετική ταινία του Γιάννη Σμαραγδί. Παίζει τον τελευταίο του ρόλο εκεί ως μοναχός του όρου Σινά, ο Στάθης Ψάλτης. Στο Σινεβάλια λοιπόν, δύο πήγες, παραστάσεις. Θες να το σχολιάσω τώρα? Όχι, ή... σε ρώτησα, να μου πεις, δεν είναι να το σχολιάσεις, όσα πήγες, θα πας, εντάξει, δεν είναι, θα πας κάποια στιγμή. Όχι, όχι, δεν πήγες. Γιατί θες πολύ φορτσάτο, θα πάω το εδώ και να σου πάει. Μου το χαλάσανε. Εντάξει, δεν συμβαίνουν αυτά, Αλεξία μου, δεν είμαστε ρομπότ, άνθρωποι είμαστε. Λοιπόν, στο Σινεβάλια λοιπόν, Παπα-Νικολάου και Αγίου Κωνσταντίνου, να σας πούμε ότι έχει δύο παραστάσεις, 7:30 αλλά και στις 10 το βράδυ. Υπάρχει αίθουσα φύλαξης των παιδιών για τις μαμάδες που δεν έχουν να αφήσουν τα παιδιά τους κάπου, αλλά θέλουν να δουν αυτή τη μοναδική ταινία. Το Σινεβάλια διαθέτει και χώρο φύλαξης παιδιών που τα απασχολούν εκεί εξειδικευμένοι άνθρωποι, με πολλά παιχνίδια και όλα πάνε μια χαρά. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρες στο εκτέον Τελική Πελοποννήσου Ταραντήλης, 1611 το τηλέφωνο που καλούμε για τον τεχνικό έλεγχο του αυτοκινήτου μας. Κάνουμε χρήση του delivery κταίο, ακολουθούμε τη σελίδα στο Facebook και ενημερωνόμαστε. Μπράβο σε αυτή την καταπληκτική ομάδα. Έχουμε ήδη φουλάρει το αυτοκίνητό μας με υγραέγριο από την Coral Gas και φυσικά το Δημήτρη Νίτη στην Αγία Ελεούσα στο Ναύπλο και τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ γι' αυτό. Δινόμαστε από το επώνυμο Φάσιον, Άργου 49 στο Ναύπλο και Δαναού 15 στο Άργος. Δύο εξαιρετικά καταστήματα όπου η μόδα εκεί είναι must από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι, κάτω δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Από το πρωί έως το βράδυ. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην GDN της Ολυσίου Μεγάλου Αλεξάνδρου και να έλυσε ένα στον Άφπλο ακριβώς απέναντι από τον ΕΟΠΗ. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη, τεχνική υποστήριξη. Να πούμε επίσης ότι ό,τι χρειαστείτε όσον αφορά... Ναι, Βασίλη πήγαινε, ναι. Ναι, ναι, ναι. Όσον αφορά τον φωτισμό LED και μείωση μείων 80% από το λογαριασμό της ΔΕΗ, η GDN Energy Solutions έχει τη λύση. Έτσι μειώνουμε το λογαριασμό μας από τη ΔΕΗ και όταν μας έρχεται ο λογαριασμός 350 ευρώ ενώ ουσιαστικά αυτό που έχουμε καταναλώσει είναι 100 ευρώ πραγματικά, είναι πάρα πολύ άσχημο να μας φεύγουν τα λεφτά από την τσέπη με αυτόν τον τρόπο. Στη GDN Energy Solutions οτιδήποτε αφορά την αυτονομία θα τη δούμε εκεί με υπεύθυνους τεχνικούς όπου μπορούν να σας ενημερώσουν για τα πάντα. Οτιδήποτε αφορά κάμερες ασφαλείας high definition, απομακρυσμένη παρακολούθηση για το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Η GDN Solutions έχει τη λύση και σε αυτό, καθώς επίσης και σε συναγερμούς. Την καλημέρα μας λοιπόν, Μεγάλο Αλεξάνδρου και Νάιλ Σένα στον Άφλο, ακριβώς απέναντι από τον ΕΟΠΗ. Μας ακούτε δυνατά και μας ακούτε με τον τέλειο ήχο από το Sound Perfect Μακρυγιάννης, Ναυπλού 196 στο Άργος. Τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για την υποστήριξη, αλλά ευχαριστούμε που μας προσέχουν και έτσι προσέχουν και το αυτοκίνητό μας. Οτιδήποτε αφορά κατασκευές στο αυτοκίνητό μας, εξειδικευμένες, το Sound Perfect Μακρυγιάννης, καλημέρα στην Αναστασία και τον Δημήτρη. Τους ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Έλλη, σε μια εξαιρετική ομάδα στο Ναύπλιο που φροντίζουμε το μανικιούρ και το πεντικιούρ μας για να είμαστε πάντα προσεγμένες. Καλημέρα στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Λέξης Μαντά και τη Φανή Μαντά. Την ευχαριστούμε που κάνει τα πάντα για τα παιδιά μας και τους δίνει τα εφόδια για να προχωρήσουμε ξένες γλώσσες και όχι μόνο, αλλά και με τμήματα ενηλίκων φρεσκάρουμε τα αγγλικά μας ή οποιαδήποτε ξένη γλώσσα θέλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Καλημέρα στο 360 Grill Dining και Wine Bar, σε ένα από τα 100 καλύτερα εστιατόρια ολόκληρης της Ελλάδας. Τιμή μας που το έχουμε στο Ναύπλιο. Ευχαριστούμε την υπέροχη ομάδα, τον Περικλή, τον Τάσο, τον Σωτήρη, την Ελένη, τη Μαρία, τον Γιώργο, όλα τα παιδιά εκεί, καθώς και το Ξένον Καφέ. Τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Την καλημέρα μας στο εστιατόριο Αραπάκο, στον Έγκρο Espresso Bar και τον Boutique Café. Έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές στον Έγκρο, μεγάλες αλλαγές στον Boutique Café. Να το επισκεφτείτε, να τα επισκεφτείτε και τα δύο. Και φυσικά για την εστιατόριο Αραπάκος που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Καλημέρα στην υπέροχη ομάδα και φυσικά την καλημέρα μας στο Mentor Bar & Grill στην πλατεία Συντάγματος στον Ναύπλιο που και εκεί έρχονται μεγάλες αλλαγές και μπράβο στα παιδιά που υποστηρίζουν αυτό που κάνουν και το κάνουν σωστά. Τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Καλημέρα λοιπόν. Μια έκτακτη είδηση έχουμε από την Αθήνα. Όπως διαβάζουμε, επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής αυτή την ώρα στον Παγκράτη. Έχουμε νέα προσαγωγές Κούρδων. Διαβάζω στο πρωτοθέμα.gr, έτσι για να από εκεί μεταφέρουμε την είδηση. Στην οδό Δινοκράτους,
Πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 3 διαμερίσματα. Φέρεται ότι έχουν κατασκευθεί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, USB, ρολόγια, καλώδια κτλ. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, σε 3 διαμερίσματα στην οδό Δινοκράτους. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή 9 Τούρκων κουρδικής καταγωγής. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρονται ότι στα διαμερίσματα βρέθηκαν, όπως είπαμε, USB, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλα. Βρήκαν επίσης μία αγνώστου ταυτότητας ή υλή για την οποία δεν έχει διευκρινιστεί, δεν είναι εκρηκτικό ή τι είναι, ρολόγια, καλώδια και άλλα αντικείμενα. Να πούμε και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους, γιατί και αυτοί περνάνε, έχουν πάρα πολλά με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούν το επόμενο διάστημα. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδος. Γενικός Γραμματείας αναλαμβάνει ο κύριος Αντώνης Καλοθέου, εδώ από το Άργος, όπου ήσουν και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του Άργους. Να ευχηθούμε, πρόεδρος εξελέγει ο κύριος Γιώργος Βαγενάς από την Πάτρα, να ευχηθούμε σε όλη τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καλή επιτυχία στα καθήκοντα, διότι όπως είπαμε, σε ένα ζωφερό περιβάλλον θα κληθούν και αυτοί να δώσουν αρκετές μάχες. Επίσης, μπορείτε να μπείτε στις αργολικές ειδήσεις, να διαβάσετε λεπτομέρειες για την απόφαση για τις προσλήψεις μονίμου προσωπικού σε Δήμους και της Αργολίδας, 57 συνολικά είναι θέσεις. Είναι στο πλαίσιο της κάλυψης 845 μονίμων θέσεων εργασίας σε Δήμους, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου των Δήμων για ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες, είναι στην καθαριότητα αλλά και σε άλλες υπηρεσίες. Υπεγράφει λοιπόν από τους Υπουργούς Εσωτερικών, τον κύριο Σκουρλέτη, από το Οικονομικό, από τον κύριο Τσακαλώτο και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από την κυρία Γεροβασίλη, η υπουργική απόφαση. Και μπορείτε να πείτε στις αργολικές ειδήσεις να δείτε αναλυτικά σε ποιους Δήμους. Συνολικά είναι 57 στην Αργολίδα. Ποιες Δήμους, τι θέσεις και γενικά τι χρειάζεστε. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Κλάνθη, το Κοντοδήμο, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Φυσικά την Κωνσταντίνα, το Κομμωτήριο Κωνσταντίνα, την Κατερίνα την Δημητροπούλου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, ομορφιές γράφει. Κωνσταντίνα Δημητροπούλου, παιδί μου. Κωνσταντίνα, τι είπα. Κατερίνα. Α, συγγνώμη, Κωνσταντίνα, μου ξέρεις. Κωνσταντίνα. Καλά, δεν πειράζει, παιδί μου. Εντάξει, δεν. Αντωνάκης Κώστας. Τώρα, Αντωνάκης ή Κώστας. Κάνε μας τη διευκρίνηση, σε παρακαλώ πολύ. Την καλημέρα μας όμως. Καλημέρα σε όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Μα τι γίνεται πάλι, μα τι γίνεται. Άγγελος Μίλης. Βελίνης Λάστιχα. Βελίνης Λάστιχα. Πω, τι μου θυμίζετε τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Λοιπόν, η παλέτα των συναισθημάτων για τα παιδιά της Ένωσης Λιμενικού Σώματος Αργολίδας, Κορινθίας και Αρκαδίας. Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην εκπαίδευση και στη διαβίου μάθηση, θα υλοποιηθεί θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα για τα παιδιά της Ένωσης Λιμενικού Σώματος Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου με τίτλο «Η Παλέτα των Συναισθημάτων». Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι να κατανοήσουν και να εξωτερικεύσουν τα παιδιά τα συναισθήματά τους, όπως φόβος, θυμός, λύπη, χαρά, ελπίδα, με αφόρμηση τους πίνακες του Πικάσο και Γκουέρνικα και το Παιδί και το Περιστέρι μέσω βιωματικών δράσεων και των τεχνικών της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση. Εμψυχώτριες θα είναι η Αναστασίου Νεκταρία, νηπιαγωγός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια, και Κατσανοπούλου Σοφία, νηπιαγωγός επίσης, Φωτοπούλου Ξανθή επίσης, νηπιαγωγός, αριθμός παιδιών θα είναι 15, θα είναι μια κλειστή ομάδα, χρονική διάρκεια προγράμματος 90 λεπτά. Θα γίνει στις 5 το απόγευμα σε γνωστό κέντρο εκδηλώσεων που υπάρχει στον Ναύπλιο το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου του 2017 και αφορά παιδιά από 5 έως 8 ετών. Όσοι ενδιαφέρεστε, μπείτε στις αργολικές ειδήσεις, θα δείτε περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό. Λοιπόν, να σου πω, χτες θα κάνω μια μικρή αναφορά, γιατί ξέρω ότι εσύ τώρα σε έπιασαν τα αντικοινοβουλευτικά σου. Δεν τους θέλω, ρε παιδί μου, δεν τους θέλω, δεν καταλαβαίνω. Δεν τους θες, να πούμε τι τώρα. Δεν τους θες, χτες στη Βουλή. Και από ό,τι βλέπω δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο, τελείως όμως. Απαξίωση. Έγινε χτες, προσπάθησε να γίνει έτσι μια κουβέντα. Εγώ περίμενα, να σου πω την αλήθεια, αν εξαιρέσω τον κύριο Βορίδη από τη Νέα Δημοκρατία, ναι, ο οποίος μίλησε σε πιο έντονο ύφος και ως νομικός χρησιμοποίησε και κάποια νομικά επιχειρήματα κτλ. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα μεγαλύτερη επίθεση από τη Νέα Δημοκρατία στο κομμάτι αυτό για τον κύριο Καμένο. Εντάξει, χαλαρά χειροκροτήματα από την πλευρά των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι και ότι καλύτερο τώρα αυτοί που έχουν κληθεί να πάρουν για μία ακόμη φορά την πλάτη τους, ποιος ξέρει πόσες φορές θα είναι ακόμα, τον κύριο Καμένο, έτσι, και να τον σηκώσουν πολιτικά. Υπήρχε πλήρη κάλυψη. Υπήρξε.
Τελείως. Απόλυτη. Τελείως, τι συζητάμε τώρα. Υπήρξε απόλυτη κάλυψη και από τον Πρωθυπουργό. Τώρα, αν έπεσαν οι εξηγήσεις που έδωσε ο κύριος Καμένος το σώμα, αυτό είναι δικό τους θέμα. Τελείως, έτσι δεν είναι. Θέμα. Εγώ είναι ότι χειροκροτούσαν, σηκώθηκαν και κάποια στιγμή όρθιοι, μάλιστα κάποια στιγμή την ώρα. Ο κύριος Καμένος κάλυψε, ο κύριος Τσίπρας, συγγνώμη, κάλυψε στο 100% τον κύριο Καμένο. Δεν έχει χωρά αμφιβολία γι' αυτό, για μία ακόμη φορά. Ναι, τον κάλυψε. Είπε αν υπήρξε πλήρης κάλυψη. Υπήρξε. Σου λέω υπήρξε. Από εκεί και πέρα είδα έναν μου. Λίγο, εγώ πώς το είδα, έτσι. Μπορεί οι τηλεθεατές να ήταν άλλο. Λέω τι είδα εγώ. Είδα λίγο μουδιασμένο ένα Μητσοτάκη, να σου πω την αλήθεια. Τον περίμενε έτσι πιο μαχητικό. Την ώρα που έχει απέναντι Ελένη Μενεγάκη, εσύ πιστεύεις ότι οι τηλεθεατές κάθισαν να δουν Βουλή? Και τόσες ώρες. Φαντάζομαι πως αστείευε. Ξεκίνησε μία η ώρα, μία μισή, τελείωσε 8 το βράδυ. Σιγά. Για μια ερώτηση τώρα. Φαντάζομαι πως αστείευε. Σωστό, έχεις δίκιο. Δηλαδή με ενδιάμεσα τηλεπαιχνίδια, με ενδιάμεσα αυτά. Θα καθόταν σκεπτόμενος άνθρωπος να δει Βουλή. Σκεπτόμενος άνθρωπος. Ναι, δεν κάθεται, αλλά πάει να ψηφίσει όμως. Κάτσε τώρα, σαν να τον μπέρδεψε τώρα. Απ' τη μία δεν κάθεται να δει, απ' την άλλη όμως πάει. Ξέρει τι θα δει εκ των προτέρων. Πάει ανενημέρωτος να δει, να ψηφίσει. Ξέρει τι θα δει εκ των προτέρων. Ναι, βρε Αλεξία, αυτό λέμε τώρα. Πρέπει να φτιάξουμε πιο ενημερωμένους πολίτες. Πιο ψαγμένους πολίτες. Τόσες ώρες ακατάλληλο θέμα δεν βλέπεις. Ερωτώ. Πρέπει να φτιάξουν. Πιάνουμε από αυτά που λέει ο κ. Κοκκινόπουλος την άλλη φορά εδώ. Θέλουμε όχλο ή θέλουμε σκεπτόμενους, ψαγμένους, περισσότερο διαβασμένους, με τις απόψεις τους, αλλά ψαγμένοι τουλάχιστον. Ψαγμένοι ασχολούνται με την Ελένη Μενεγάκη και αν έχει μικρότερο νούμερο στη μέση και μεγαλύτερο στο στήθος κλπ. Επίσης, λοιπόν, ναι. Μην πάμε, άστο, άστο Βασίλη. Το άφησε αυτό, τελείωσε αυτό. Να πάμε σε μια τραγωδία στην Ελλάδα. Η Αλεξία καταλάβει ότι θα ψηφίσει τις εκλογές. Πάμε. Αυτό σου λέω, κατάλαβα. Τραγωδία στην άσφαλτο εκτελήθηκε σήμερα το πρωί στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την τροχαία, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και ανετράπη το τροχαίο. Σημειώθηκε στην οδό Δουκίσης Πλακεντίας κοντά στο μετρό. Στο σημείο επιχείρησαν άνδρες της πυροσβεστικής να απεγκλωβίσουν ένα άτομο από το όχημα. Δυστυχώς, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο επιβάτης του αυτοκινήτου ανασύρθηκε νεκρός. Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία ταυτότητας του νεκρού. Και έχουμε και επίσης μια πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση. Με ένα νέο 17 χρονών, με ένα μαθητή 17 χρονών που αυτοκτόνησε και έπεσε από γέφυρα της Αττικής Οδού στη Γέφυρα. Λύγησε στην πρώτη ερωτική απογοήτευσή του, έπεσε από τη γέφυρα της Αττικής Οδού στο σημείο που τέμνεται με τη λεωφόρο Γέρακα. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το νέος λόγος Αττικής.gr, το δραματικό συμβάν έγινε στις 10 το βράδυ της Κυριακής. Ο άτυχος 17χρονος κατέληξε στην άσφαλτο της δεξιάς λωρίδας Αττικής Οδού, αποτέλεσμα σε κλάσματα δευτερολέπτου να παρασυρθεί από διερχόμενο αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου όταν ακινητοποίησε λίγα μέτρα αργότερα το όχημά του, επικοινώνησε αμέσως με την τροχιά ζητώντας ταυτόχρονα να ενημερωθεί και το ΕΚΑΒ. Στα 1-2 λεπτά της συνομιλίας του οδηγού με την τροχιά, ένα δεύτερο αυτοκίνητο παρασέρνει και αυτό το άψυχο σώμα του 17χρονου μαθητή, που ήδη είχε μετακινηθεί στο κέντρο της οδού. Τελικά, τη σωρό του μαθητή παρέλαβε αυτοκίνητο της εταιρείας Αττικής Οδός, που ήδη είχε σπεύσει το σημείο του δυστυχήματος, ταυτόχρονα με περιπολικό της τροχιάς Αττικής και τη μετέφερε στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, οι αστυνομικές αρχές αποκλίνουν την εγκληματική ενέργεια του ενδεχόμενου μαθητής να έπεσε από τη γέφυρα της Αττικής Οδού από λάθος, αιτία προσωρινής απώλειας ή από αιτία προσωρινής απώλειας των αισθητών του. Οι λόγοι που οδήγησαν λοιπόν το συγκεκριμένο συμπέρασμα είναι ότι ο 17χρονος σε μη εξακριβωμένη ώρα επισκέφθηκε παιδική χαρά που βρίσκεται στο παράπλευρο της γέφυρας χώρο, ειδικότερα στο χώρο του Γκαζόν, στην άκρη του οποίου για λόγους ασφαλείας εκτείνεται σειρμάτινη περίφραξη ύψους 2 μέτρων και πλέον. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο μαθητής καρφάλωσε στην περίφραξη και προέβη στο απονοημένο διάβημα. Προηγουμένως είχε βγάλει τα αθλητικά του παπούτσια, τα οποία βρέθηκαν 2 μέτρα από το σημείο που έγινε η πτώση και το τέλος άφησε το δραματικό προσωπικό αποτύπωμά του, και το οποίο σημειολογικά αναδεικνύει την φορτισμένη κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο 17χρονος τελευταίες ώρες της ζωής του. Ήταν προσχεδιασμένο. Μια συγκλονιστική λεπτομέρεια με αναφορά στους δύο ανθρώπους που από χθες το βράδυ ζουν το χειρότερο, θα μπορούσε να τους είχε συμβεί, τους δύο οδηγούς, περίπου λίγη ώρα μετά το διάβημα του γιού τους, δίχως να γνωρίζουν το παραμικρό από ό,τι τους συνέβη, παρουσιάζονταν στο Εθνικό Τμήμα της Παλίνης δηλώνοντας την εξαφάνισή του. Τον περίμεναν σε 9 το βράδυ, δεν ήρθε, το κινητό του ήταν κλειστό, οι φίλοι του δεν τον είχαν δει, δεν ήξεραν τίποτα. Μαρτυρίες πάντως λένε ότι λύγησε στην πρώτη του ερωτική απογοήτευση. Μάλιστα. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι οι γονείς πρέπει να είναι πολύ κοντά με τα παιδιά. Αν τα παιδιά αντιλαμβάνονται οι γονείς ότι δεν μιλάνε, οι γονείς πρέπει να επιμένουν. Και αν αυτοί δεν μπορούν να βγάλουν άκρη, οπωσδήποτε ένας ειδικός. Αν δουν μία διαφορετική συμπεριφορά, έστω και για μία στιγμή του παιδιού, πρέπει αμέσως να αναρωτηθούν.
αμέσως. Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη, Βασίλη. Τίποτα. Γιατί βλέπεις πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Δυστυχώς. Τίποτα. Δυστυχώς. Δηλαδή δεν θα καταλάβεις τη συμπεριφορά ενός φίλου σου. Ενώ, μέσα σε μια στιγμή. Ότι κάτι συμβαίνει, καταλαβαίνεις. Άρα... Αν όχι σε μια στιγμή, το καταλαβαίνεις. Με έναν άνθρωπο που. Το παιδί σου όμως, το παιδί που έχεις γεννήσει, αμέσως πρέπει να το καταλάβεις. Λοιπόν, να τα αποτελέσματα. Έρχομαι πάλι στους πληστηριασμούς. Έχουμε εκδήλωση από την Λαϊκή Ενότητα την Κυριακή στο Άργος, στο Εργατικό Κέντρο Άργους, την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Άργους, με ομιλητή τον κύριο Σαραφιανό, ο οποίος είναι δικηγόρος και μέλος της ΛΑΕ, και την κυρία Σπανού, επίσης μέλος της ΛΑΕ, νομίζω ότι ήταν και πρώην βουλευτή είναι η κυρία Σπανού. Θέμα: τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, οι αλήθειες και τα ψέματα στη μεθόδευση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Δυστυχώς επίκαιρη έτσι ως θέμα. Άλλωστε, και καλά κάνουν σε αυτό, δεν μπορώ να κατηγορήσω. Έχει επενδύσει πολιτικά, σε εισαγωγικά, η Λαϊκή Ενότητα πάνω στο κίνημα κατά των πληστηριασμών. Δεν είναι κακό, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Απ' την άλλη, εγώ ήθελα να δω, ρε Αλεξία, μια και μιλάμε για πληστηριασμούς. Με συγχωρείς. Εγώ θυμάμαι επί Σαμάρο Βενιζέλων, έστω, το λεγόμενο, θυμάσαι, επί συγκυβερνήσεως, προστατεύονταν ρητά η πρώτη κατοικία από πληστηριασμούς. Τώρα όχι. Η Νέα Δημοκρατία που θέλει να κυβερνήσει. Τι γνώμη έχει για τους πληστηριασμούς, για αυτά όλα που γίνονται, έχει πάρει κάποια θέση? Δεν έχουμε ακούσει. Κάτσε, γιατί με συγχωρείς. Δεν έχουμε ακούσει. Με συγχωρείς. Θέλουν να κυβερνήσουν. Επί δικιάς τους διακυβέρνησης υπήρχε μια καλύτερη προστασία από αυτό που γίνεται τώρα, έτσι. Μιλάω. Θα μου πεις πάλι απ' έξω γινότανε. Από έξω ερχόταν η προστασία αυτή. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια καλύτερη, δεν λέω ικανοποιητική απόλυτα, αλλά καλύτερη προστασία κατοικιών. Τώρα έχουν να πούν κάτι. Μπορεί να έχουν πει και να μην το έχουμε καταλάβει εμείς. Αν έχουν πει και δεν το έχουμε καταλάβει, μήπως δεν το έχουν πει πολύ δυνατά? Συμφωνούν. Θα ζητήσεις ταπεινά συγγνώμη. Τι να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη. Συμφωνούν με την απελευθέρωση των πληστηριασμών, με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με όλο αυτό που γίνεται. Έχουν πει, ξέρω εγώ, θα είναι και αυτοί απέναντι στην αερονοδικία, θα κάνουν κάτι. Με συγχωρείς, ρε Αλεξία, γιατί εδώ βλέπουμε ένα πράγμα, περιμένουμε το όριμο φρούτο να πέσει. Τον καμένο με το Τζίπρα που είναι σφεκαταγκαλιασμένοι και περιμένουν ένα όριμο φρούτο να πέσει. Αυτό βλέπω εγώ. Έτσι. Επίσης, είδα, επανέρχομαι στο προηγούμενο για να κλείσουμε, πάμε 10 και ο κύριος Καχρημάνης συνήθως στο στούντιο, θα τον υποδεχθούμε σε λίγο. Επίσης, υποτίθεται, μιλάνε για σκάνδαλο, μιλάνε για μια υπόθεση που όζει, με αφορμή με τον κύριο Καμένο, με τα εξοπλιστικά. Εγώ στην Αργολίδα δεν άκουσα μια λέξη να λέει ένας άνθρωπος από τη Νέα Δημοκρατία. Μα μια λέξη. Γιατί είτε είναι νόδε, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι φερόμενοι ως υποψήφιοι βουλευτές, είτε είναι δεν ξέρω τι. Το σηκώσαν αυτό το θέμα. Γι' αυτό σου είπα χτες, τους είδα, αν εξαιρέσω λίγο το Βορύδη που το πήρε πάνω του, είδα ένα. Εντάξει. Low profile. Να κάνουμε μια ερώτηση, να ανεβάσουμε λίγο τους τόνους για να δείξουμε ότι κάνουμε αντιπολίτευση κτλ. Αυτά βλέπω. Και για τους πληστηριασμούς να μας πούν, συμφωνούν. Συμφωνούν με την απελευθέρωση, την πλήρη απελευθέρωση. Συμφωνούν με τα μάτια στους πληστηριασμούς. Να πάρεις τηλέφωνο τον κύριο Συμφωνούν... Μητσοτάκη και να σου πει. Συμφωνούν με, το... με, τις προσαγωγή... με την αυτόφορη διαδικασία αυταπάγγελτη. Να πάρεις τηλέφωνο τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και να σου πει. Να μας τα πει εδώ στον αέρα. Πάμε σε διαφημίσεις. Βασίλη, μου μάρες. Ελά, δώσε την πάσα, ωραία. Θέλω ωραία. Περνάμε σε μια μικρή ανάσα για ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο κοντά μας στο στούντιο ο πρόεδρος του Συλλόγου Φοροτεχνικών Λογιστών Ναυτιλίας Ερμεωνίδας, ο κύριος Γιώργος Καχρημάνης. Θα κουβεντιάσουμε κυρίως για το κοινωνικό μέρεσμα, αλλά θα έχει και άλλα η κουβέντα μας. Ήδη στάσατε ότι απορίες έχετε. Μας φέρνει τα χαρτιά για το διαμέρισμα. Στην πορεία της κουβέντας, αν έχετε κάποια απορία, μην μας ρωτήσετε πράγματα που δεν ξέρει να απαντήσει ο άνθρωπος. Πράγματα σχετικά με τη δουλειά του. Ένας λογιστής δεν ξέρει πάντα να απαντήσει. Σταμάτα. Άνθρωποι είναι και λογιστές. Λοιπόν, ό,τι απορία έχετε για το κοινωνικό μέρεσμα. Αφορά, παιδί, ρωτήστε το αντικείμενό του. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Έχουμε δει διάφορα κουφάκια, αυτό το λέω. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής μαζί από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας βλέπετε ζωντανά από τη σελίδα μας στο Facebook. Μας ακούτε από το Live 24 και από τα FM 92,2. Ο Γιώργος Καχρημάνης, πρόεδρος λογιστών Ερμιονίδας, Ναυτιλίας Ερμιονίδας, είναι κοντά μας. Το κοινωνικό μέρισμα είναι γεγονός. Μαζί παίρνετε και το διαμέρισμα. Το έχουμε πει και θα το ξαναλέμε. Γιώργο Καχρημάνη, πότε θα σταματήσει να χτυπάει το τηλέφωνό σου? Θέλουμε να μας το πεις τώρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Πότε θα σταματήσει? Καλώς εγώ το πραγμάτω, 12 Δεκέμβρη θα σταματήσει, αλλά ελπίζω να... Α, έχεις πολύ καιρό ακόμα μπροστά σου. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε. Το 12 Δεκέμβρη είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων. Να πούμε, χωρίς πλάκα τώρα, παιδιά, ότι ήρθε ο κύριος Καχρημάνης, έχει σωστούτε 5 λεπτά ο άνθρωπος. Και δεν έχει σταματήσει λεπτό. Το κινητό του δεν έχει σταματήσει λεπτό και χτυπάει σχεδόν αποκλειστικά για το κοινωνικό μέρισμα, πελάτε σα που θέλετε. Μπορείτε να μιλήσετε και ζωντανά στον αέρα, αν θέλετε, με κάποιο πελάτη και να του δώσετε τι συμβουλέ σα. Όχι, θα είναι. Έτσι ώστε. Τώρα που ξεκινήσαμε για μισή ώρα, δεν ξέρω πού είναι, το έχω κλείσει, θα είναι μισή ώρα εσύ. Α, το κλείσατε, τι κρίμα, θα μπορούσατε να μιλήσετε ζωντανά, και μου κοίταμε και όλε τι ναι. Οι περισσότερε ερωτήσει που γίνονται, τι περιλαμβάνουν. Επί πάντω, επίση του. Ο Έλληνα έχει πάθει μια πρωινή έτσι. Τρομοκρατία στα κανάλια ακούγοντας τα πάντα για το κοινωνικό μέρισμα. Αφού τα καταλάβει καλά, okay, ανάμεσα 8 με 9 το πρωί από οπουδήποτε από παντού, αρχίζει και παίρνει τηλέφωνα στο συνάδελφο λογιστή με το δικό του προσωπικό ερώτημα, με όσα έχει ακούσει και τον έχουν φοβήσει, με όσα ισχύουν ή δεν ισχύουν. Και το χειρότερο όλων είναι ότι όπως όλα όσα έχουν συμβεί που αφορούν τα φορολογικά μας, μπαίνει στη ζωή μας, μπαίνει στην καθημερινότητά μας, μπαίνει στο καφενείο. Οπότε ο καθένας που θέλει να ρωτήσει το κοινωνικό μέρισμα και δεν είναι το τρομερό, δεν είναι ότι ρωτάει το πραγματικά το δικό του πρόβλημα ή αν το δικαιούμαι ή το δικαιούμαι ή να πότε να έρθει να κάνω την αίτηση, φυσιολογικά πράγματα. Αλλά στο κοινωνικό μέρισμα είναι, θα έρθει όλο να κάνει την αίτησή του, το παίρνει, δεν το παίρνει, οι διαδικασίες είναι γνωστές και τελειώνουμε. Έχει και μία κουβέντα αυτό στο καφενείο αργότερα ή στην πλατεία ή στο σπίτι μέσα που θέλει να μάθει και τι λέει και ο νόμος. Εκεί είναι το δύσκολο που πρέπει να εξηγήσει στον καθέναν τι ακριβώς εννοεί όλη η διαδικασία, να την εμπεδώσει για τη δικιά του περίπτωση που μπορεί να είναι μια απλή περίπτωση που το δικαιούται ή δεν το δικαιούται. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι από τη Δευτέρα το πρωί, εγώ πήγα στο γραφείο 8 ώρα το πρωί, ήταν κόσμος απ' έξω. Ήταν κόσμος έξω από την πόρτα, ο οποίος περίμενε, επειδή την Κυριακή βράδυ άνοιξε, να κάνει την αίτησή του. Γιατί να πάει στο λογιστή, ρωτάω εγώ τώρα, από τη στιγμή που γίνεται απλά από τον υπολογιστή του ο καθένας. Είναι απλό, είναι απλή διαδικασία. Τι δουλειά έχει ο λογιστής, ας πούμε. Τι, ή μάλλον, όχι. Είναι απλή διαδικασία. Δύσκολη τι δεν χρειάζεται. Είναι. Απλή δεν είναι, δύσκολη δεν είναι πάντως. Πες μου τα βήματα. Τα βήματα. Ξέρουμε το αφημί μας και το άμκα μας. Μπαίνουμε αρχικά. Θα ξεκινήσουμε. Από την πλατφόρμα. Από την πλατφόρμα. Θα μπει στο www.κοινωνικόμερισμα.gr. Κοινωνικό με όμικρον γιώτα, έτσι όπως ακριβώς και στα ελληνικά. Μπαίνει στην πλατφόρμα μέσα. Εκεί όλοι οι φορείς. ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΑΜΚΑ. Είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Είναι συνδεδεμένοι. Έχουν... Είστε φακελωμένοι. Έχουν... Μπαίνεις με τους κωδικούς του τάξης, ναι, να πούμε έτσι. Τους τάξης, ναι. Οι περισσότεροι δεν τους έχουν κωδικούς του τάξης, οπότε έρχονται στο λογιστή για να κάνουν την αίτηση. Όποιος θελήσει να πάρει τους κωδικούς να το κάνει μόνος του, παίρνει τους κωδικούς και τελειώνει και το υποβάλλει. Είναι περιπτώσεις οι οποίες είναι απλές γιατί τα στοιχεία είναι μέσα στο τάξης. Γίνεται διασταύρωση μεταξύ τους. Διασταύρωση είναι περιπτώσεις όμως που δεν είναι εύκολο να υπάρχουν λάθη, οπότε πρέπει να γίνει μια επεξεργασία, να δεις που είναι το λάθος, να ελέγξεις αν είναι σωστά διατυπωμένα μέσα, έχουν περάσει τα στοιχεία από την ακίνητη περιουσία, αυτή η αξία της ακίνητης περιουσίας, αν τα συστηματικά κριτήρια είναι αυτά που έχει μέσα ή μπορεί να μην είναι. Οπότε γενικότερα, και επειδή είναι κάποια χρήματα που ο άλλος θέλει να τα πάρει, αναγκαστικά θέλοντας να συμβουλευτεί ο λογιστή του, πάει στο λογιστή του για να κάνει αυτή την αίτηση. Η απάντηση βγαίνει εκείνη την ώρα. Η απάντηση από το σύστημα, έτσι. Α, δεν περιμένει. Όχι, επί το χρόνο. Καθόλου. Γιατί με ρωτάει τώρα ένα φίλο, μου λέει έκανα αίτηση και εγκρίθηκε. Μου γράφει εγκρίθηκε και μου γράφει και το ποσό. Ακριβώς. Δεν έχει σημασία να το αναφέρω. Έτσι γίνεται. Ναι. Πότε θα πιστωθούν όμως τα χρήματα στον αριθμό που έδωσα, ρωτάει. Δεν το ξέρει κανένα. Αυτό λογικά τι επόμενε μέρε. Μέχρι τα Χριστούγεννα κάποια στιγμή. Γιατί δεν έχει ξεκαθαριστεί η ημερομηνία. Μου γράφουν ότι εγκρίθηκε. Γράφει και το ποσό που το εγκρίθηκε το ανθρώπινο. Ακριβώς. Έχει δώσει ένα IBAN, δίνει, έχει ένα IBAN εκεί κτλ. Θα προσέχουμε στον IBAN ότι πρέπει να είσαι εμείς δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Δηλαδή μην κάνει κάποιο το λάθος. Και δώσε ένα IBAN επειδή είναι δεσμευμένο ο λογαριασμό του, φοβάται ή οτιδήποτε τέτοια πράγματα. Α, δεν υπάρχει κατασχετήριο. Είναι ακατάσχετο, το... έτσι. Ναι, είναι, αλλά ο καθένας κάποιο φοβάται για τις κατασχέσεις. Ξέρω εγώ, μπορεί σήμερα πριν τη μισθοδοσία του. Έτσι, να παίρνει 1000 ευρώ, παραδείγματος χάρη, θα είναι και ψυχισμένος, θα παίρνει 1000 ευρώ μισθοδοσία. Ωραία, θα παίρνει 1000 ευρώ μισθοδοσία στη μισθοδοσία του και να μπει και αυτό. Μάλιστα. Οπότε περνάμε και το ακατάσχετο, εκεί μου δημιουργούν προβλήματα, κάποιοι το φοβόνται. Δεν υπάρχει θέμα, λέτε. Αλλά δεν είναι. Ναι, είναι αλλά... σαν να μην υπολογίζεται καν, δηλαδή. Αυτό, αυτό ακριβώς, αλλά να προσέξουν να, βάζουν, να μην φοβηθούν να βάλουν τον αριθμό τον IBAN, γιατί αν δεν είναι δικαιούχος, είναι δικαιούχος. Δεν προχωράει το σύστημα, δεν θα εγκριθεί, δεν έχει πρόβλημα. Μάλιστα, πολύ χρήσιμο αυτό. Μάλιστα. Καλημέρα στο Λονδίνο, καλημέρα στο Βαγγέλη τον Ζαμπαλάκη. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι κοντά μας. Καλημέρα, καλημέρα. Και το Ντουμπάι και το Λονδίνο. Κοίταξε, πού είμαστε τώρα, πρόσεξε με, έτσι. Λοιπόν, Ευρώπη, Ντουμπάι. Νάφλιο.
Ναύπλιο. Μιλάμε για τρίγωνο, ε. Είναι η τεχνολογία, Γιώργο. Μιλάμε για τρίγωνο, απίστευτο τρίγωνο. Είναι και άλλες περιοχές, αλλά θα τις πω για να μην καρφωθώ. Για πολλούς λόγους. Αν υπάρξει κάποιο λάθος, είτε διαβάζουμε για παράδειγμα συνηθισμένα λάθη, είναι το ΆΜΚΑ που μπορεί να μην γνωρίζει κάποιος να έχει κάνει κάποιο λάθος, μπορεί την αίτηση. Το λέω αυτό για τον κόσμο που μας ακούει. Γιατί... Ναι, ναι. Μα στην ουσία τέτοια θέματα πρέπει να λύσουμε σήμερα, γιατί οι περισσότεροι έχουν γίνει δήμον τώρα. Για τρεις μέρες έχουμε μάθει τα πάντα, έχουμε ζητήσει τα πάντα. Όλοι έχουν πάει στους λογιστές τους, έχουν πάρει τις πληροφορίες τους. Είναι κάποιοι όμως που χρειάζεται να πάρουν την πληροφόρηση, οπότε είναι να βάλουμε 2-3 έννοιες σε σειρά, θεωρώ, και να απαντήσουμε 2-3 τέτοια θεματάκια. Ωραία. Αν κάποιος. Στο ΆΜΚΑ που είπαμε. Ναι. Στο ΆΜΚΑ που είπαμε. Και δεν συμβαδίζει με το ΆΜΚΑ. Θα πάει στο ΚΕΠ. Πάει στο ΚΕΠ. Στο ΚΕΠ τι χρειάζεται να έχει μαζί του. Δεν θα πάει τα στοιχεία του όλα, ταυτότητά του. Ναι, θα πάει στο ΚΕΠ. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Το, ναι, το, αν έχει πάρει ΆΜΚΑ, θα έχει και το χαρτί που έχει πάρει το ΆΜΚΑ που είχε βγει. Οπότε εκεί θα πάει και θα το πάλι διορθώσουν. Να το τυπώσετε. Εντάξει. Είναι, καλά, αυτό. Χαμός θα γίνει έτσι. Αυτό είναι το φοβερό. Θα πω κάτι ωραίο στο φίλο μετά το Βασίλη που. Ναι. Δεν ξέρω, συζητήσαμε τον κύριο Πετρόπουλου, μας είπε την άλλη φορά να βάλουμε πλάτη λογιστές λίγο. Τον είχε... υπουργό οικονομικών, έτσι, ναι. Είχαν έρθει εδώ πέρα, είχε έρθει ας πούμε και μας, μίλησε, του είπαμε διάφορα. Τον υφυπουργό κοινωνικής ναι. Πλάτη ολόκληρο το ακίνητο και το γραφείο. Ο κύριος Πετρόπουλος είναι αυτόν που λέει ο κύριος Καχρημάνης, που τον σταματούσαν στον δρόμο και του λέγανε βάλε κι άλλο μπράβο, ξέρω εγώ, ναι. Αυτό. Για πέντε μας την κεμπέρι στιγμή. Και αφού του εξηγήσαμε όλα τα προβλήματα, τέλος πάντων, και ότι ένα λογιστικό γραφείο έχει πάρει στην πλάτη του όλο το δημόσιο κόστος. Εκτυπώνουμε τα ένφια, εκτυπώνουμε τις ζώσεις, εκτυπώνουμε τις ρυθμίσεις, εκτυπώνουμε το κοινωνικό μέρισμα, εκτυπώνουμε τα τέλη κυκλοφορίας, όλα πια, θυμόμαστε τις δηλώσεις πια, θυμάστε παλιά τις δηλώσεις που έχουν σας υπάρχει φακελάκι με κόστος το κράτος, κάνουμε τις φορολογικές δηλώσεις, όλο αυτό το κόστος, όλες τις δουλειές που πέρασαν λογιστικά γραφεία. Έτσι, τα περισσότερα από αυτά δεν χρεώνονται κιόλας, όπως καταλαβαίνετε, γιατί θεωρούνται. Όσοι ψάχνετε για δεύτερη δουλειά και πραγματικά θέλετε να θεωρούνται δεδομένα. Και όχι να πιάνετε 8ωρο καφέ ορισμένοι και ψάχνουν και δουλειά και καλά. Θεωρούνται... Να, θα πάτε εκείνη στα γραφεία των λογιστών να τυπώνετε τουλάχιστον. Ναι. Και αφού το συζητούσαμε ότι όλο αυτό το πράγμα κάπως πρέπει να διορθωθεί και να κοιτάξει. Ναι. Μαζί τη, βάλτε και λίγο πλάτη στις λογιστές. Δεν τρέχω να μην κάνετε και τίποτα όλη μέρα. Δεν μπορώ να σου πω τη συνέχεια της κουβέντας εκεί πέρα, αλλά εντάξει. Πάντως το ΆΜΚΑ διορθώνεται εκεί στο ΚΕΠ απευθείας, θα μπορέσει να κάνει τι. Αν έχει θέμα με το ΕΦΚΑ, θα πρέπει να πάει στο κατάλληλο γραφείο. Γιατί υπάρχουν και εκεί προβλήματα με το ΕΦΚΑ. Αν και το ΕΦΚΑ, αν σε θεωρεί ανασφάλιστο, δεν σε βρίσκει, υπάρχουν λάθη. Ένας πολίτης που δεν έχει υποβάλει. Για κάποιο λόγο, ξέχασε ή δεν έχει υποβάλει φορολογικές δηλώσεις. Έστω μία, τα τελευταία 5 χρόνια για παράδειγμα. Θα υπάρχει πρόβλημα. Ναι, ναι. Θα υπάρχει πρόβλημα. Θα τον βρει το σύστημα και δεν θα. Ακριβώς. Και ας δικαιούται τυπικά. Νόμιμη και μόνιμη διαμονή, συγγνώμη, στην Ελλάδα. Οπότε υποθέτω, όχι υποθέτω, όπως λέει και η Κία, είναι 5 χρόνια φορολογικές δηλώσεις. Πρέπει να έχει δηλαδή από το 12 μέχρι το 16 ακριβώς. Συνεχόμενα να έχει υποβάλει φορολογικές δηλώσεις. Θα πρέπει να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση. Εδώ υπάρχει ένα θεματάκι τώρα. Κάποιος που δεν έχει υποβάλει και πάει, έχετε τώρα την υποβάλει σήμερα. Και πληρώνει το πρόστιμο. Και πληρώνει το πρόστιμο. Το σύστημα. Το πρόστιμο. Λογικά θα πρέπει να τον δει. Είναι ένα θεματάκι που να το δούμε αυτό. Λέει ότι τροποποιητικές δηλώσεις δεν μπορούν να γίνουν ως 31 δεκάτου. Δηλαδή, τι έχει γίνει πολλές φορές. Έχουμε πολλά θέματα όπως έχετε δει με τις φιλοξενίες. Ναι, ναι. Θα σας πω και θα μου και δίνει και με τις φιλοξενίες και με τους φιλοξενούμενους εκεί. Πραγματικά υπάρχει φιλοξενία τώρα. Υπάρχει. Δηλώνονται άνθρωποι μέσα στο. Δηλώνονται. Ο γονιός φιλοξενεί τα παιδιά του στο σπίτι. Τα οποία δεν έχουν δουλειά. Τα ενήλικα παιδιά. Βέβαια. Δεν είναι ενήλικα, δεν είναι ενήλικα. Ωραία. Ο πατέρας, ο παππούς, παραδείγματος χάρη, μπορεί να φιλοξενεί σε ένα σπίτι. Γιατί το σπίτι είναι όλο δικό του, να φιλοξενεί την οικογένεια στο σπίτι του. Υπάρχει φιλοξενία. Γιατί είχαμε ρωτήσει ότι η φιλοξενία είναι αυτό ή η φιλοξενία είναι ότι φιλοξενώ ένα ζευγάρι ξένου, α πούμε. Και αυτό, φιλοξενία. Και αυτό. Γιατί ο ξένο κάνει φορολογική δήλωση. Αλλά στην φορολογική του δήλωση θα πρέπει να έχει δηλώσει ακριβώ που μένει. Ακριβώς. Ή θα έχει διοκατοίκηση, ή θα έχει μισθωμένη κατοικία, ή θα έχει φιλοξενία. Δεν μπορεί ακριβώς. Να φύγει η δήλωσή του χωρί να υπάρχει ένα χώρο ο οποίο διάμεσα διαμονή. Άρα είναι φιλοξενούμενο. Άρα αυτό βαρύνει τον δικαιούχο, τον ιδιοκτήτη του νοικοκυριού, γιατί εδώ είναι η πρώτη έννοια που μπαίνει στο, στο κοινωνικό μέρισμα, που σημαίνει το νοικοκυριό. Άρα το κοινωνικό μέρισμα είναι συμβασμένο με το νοικοκυριό. Τι είναι νοικοκυριό, ναι. Όλα τα εν ζωή άτομα τα οποία διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Εκεί όμως αν θέλει. Και τα ενήλικα μέχρι 25 ετών, λέει, αν θυμάμαι καλά, ναι. Που φοιτούν. Εκεί όμως αν θέλει αυτός που θα κάνει την αίτηση, θα δώσει το μερίδιο στο φιλοξενούμενο. Υπάρχει και η πολύ ναι, πλευρά. Ο δικαιούχος είναι δικαιούχος. Ο δικαιούχος είναι δικαιούχος. Σε αυτόν θα πιστούν τα χρήματα, σε αυτόν θα πάνε όλα. Αν ναι. Θέλω λοιπόν εγώ το δίνω φιλοξενούμενος σε όμως, που είσαι φιλοξενούμενος. Ο φιλοξενούμενος όμως θα πρέπει να μπει στη φορολογική με τους δικούς του κωδικούς του τάξης
στη δική του εικόνα μέσα στο ναι. προσωπημένη πληροφόρηση εκείνο, ώστε να δώσει την συνένεση ότι είναι φιλοξενούμενος. Την έδωσε τη συνένεση. Προχωράει. Μπήκαν τα χρήματα λοιπόν στο δικαιούχο. Ο δικαιούχος. Αν θέλει, τα δίνει. Αν θέλει, τα δίνει. Μάλιστα. Γιατί να σα δώσει, δικιά του είναι. Υποτίθεται είναι η κεφαλή του νοικοκυριού και αυτό το διανέμει πραγματικά. Με ρωτάνε πάλι ένα φίλο, διαφορετική περίπτωση. Έκανα αίτηση, εγκρίθηκε. Όταν θα μπουν τα χρήματα, δεν χρειάζεται κάτι καλό. Αλλά αυτό πάει με την κάρτα του, με το βιβλιαρέα του, πάει και τα βγάζει. Σωστά. Δεν περιμένει κάποιο άλλο βήμα από την χθε, α πούμε, σήμερα που του εγκρίθηκε από αύριο που όχι, όχι, τίποτα. Ούτε τυπώνει κάποιο χαρτί για να πάει. Όχι, συγγνώμη γιατί δεν παρακολούσα πριν, γιατί έκανα τι αναλύσει. Μπαίνουν ακριβώ, μπαίνουν στο τραπέζι. Πότε κατατίθεται, τι χρονικό διάρκεια. Βάλαμε, ήταν κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Οπότε θα γίνουν οι αιτήσει, θα ψεργαστούν, θα μπουν τα χρήματα. Α, μέχρι τέλο του χρόνου. Θα μπουν σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπουν. Παίρνει την έγκριση τώρα, δηλαδή την ώρα που κάνει. Με διορθώνω όταν κάνω λάθο. Κάνει τώρα την αίτηση. Παίρνει επιτόπου την απάντηση, εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε. Για ποιο λόγο απορρίφθηκε. Και πόσα χρήματα έχουν εγκριθεί. Και πόσα χρήματα. Μάλιστα. Δεν τυπώνει τίποτα, δεν κάνει τίποτα. Όχι, όχι. Πας, πιστώνω στον αριθμό. Θα ανακοινωθεί μια ημερομηνία προφανώς, θα το μάθουμε και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από το Υπουργείο, όπου θα πει ότι πιστώθηκαν τα χρήματα στα IBAN που έχετε δώσει και πάτε και τα φέρετε. Αυτό είναι το εύκολο, το εύκολο. Αφού λοιπόν πάρουμε τα χρήματα. Ακατάσχετα και αφορολόγητα. Αφού λοιπόν πάρουμε τα χρήματα τα οποία θα είναι από 250 ευρώ έως 1350 ευρώ. Ποιο παίρνει 1350 ευρώ. Το πινακάκι έχει πάρα πολλές περιπτώσεις. Το έχω φέρει και μαζί μου γιατί είναι δύσκολο να το θυμάσαι. Θα πούμε δύο-τρεις περιπτώσεις. Ωραία, αφού πάρουμε λοιπόν τα χρήματα. Μια μονογονεϊκή οικογένεια, από μια οικογένεια με δύο ανήλικα ή με δύο ενήλικα τέκνα. Θα πούμε και δύο-τρεις περιπτώσεις. Δύο ανέργους. Έτσι με τα πινακάκια. Έχει πέσει τρελό τρολάρισμα στα social media με το θέμα του κοινωνικού μερίσματος. Γράφει, ας πούμε, ένας φίλος εδώ δικός μας στο Facebook ότι φίλε Έλληνα. Παίρνεις το κοινωνικό μέρισμα από τη μία τσέπη, το βάζεις στην άλλη. Μόλις πληρώθηκες, μπαγάσα. Κάπως έτσι δεν γίνεται. Δηλαδή, όσοι πάρουν, θα τα δώσουν τελικά. Θα τα δώσουν πάλι στο κράτος εννοώ. Και να σου πει κάτι. Δεν θα πάνε να δώσουν τα ψώνια, αυτό θέλω να καταλήξω. Να είμαστε τυχεροί. Ναι, θα το πάρουμε. Που δεν σκεφτήκα να τους εμψηφίσουμε τίποτα οφειλές. Αχ, μην τα λες, βρε Γιώργο, που και τα ακούσουν, γιατί μπορεί να μην έχουν πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι θα φτάνουμε αυτό το σημείο. Κοίταξε, υπάρχει κόσμος που έχει φορολογική συνείδηση, θα τα πάρει και θα πάει να πληρώσει οφειλές ενδεχομένως. Θα πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Μα είναι καλή περίοδο που τα παίρνουν τώρα, γιατί θα πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας. Για παράδειγμα, σου λέω τώρα, έτσι. Δεν λέω για όχι, εγώ δεν λέω για εσύ, λες για τρέχουσες ναι, οφειλές. Εγώ λέω για χρέη ενδεχομένως. Δεν ξέρω, θα τα κάνει ο καθένας, αυτό δεν μπορώ να το πω. Εμείς δεν κάνουμε τώρα το πολιτική, αν καλώς δόθηκε ή κακώς δόθηκε. Δόθηκε, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι άλλο θέμα. Ο κύριος Καχρημάνης θα μας λύσει έτσι τεχνικές απορίες. Διαβάζω εδώ, διαβάζω τις αγωγικές ειδήσεις, έτσι, 10 σε εισαγωγικά, μπορεί να είναι και λιγότεροι και περισσότεροι, δεν ξέρω, κόφτες, οι οποίοι ενδεχομένως, το τονίζω το ενδεχομένως, κύριε Καχρημάνη, να αφήσουν εκτός μερίσματος κάποιους που να είναι κοινωνικά αδύναμοι, όντως και να δικαιούνται. Για παράδειγμα, οι άνεργοι, διαβάζω εδώ, θα πρέπει λέει, να έχουν κλείσει τουλάχιστον 6 μήνες ανεργίας μέχρι 31. Συνεχόμενης ανεργίας, έχετε δίκιο, μέχρι 31 δεκάτου του 17. Την ώρα που συμπληρώνει τη φόρμα. Επειδή... Αν 1η-1η, παράδειγμα, σου χάρη, το παράδειγμα να το. Αν 1η-1η του 17 έως 36 του 17, 6 μήνες συνεχόμενη ανεργία. Ναι. Σήμερα δουλεύω, δεν έχει. Πιάνετε κανονικά, ναι. Μάλιστα. Θέλω να πω, την ώρα που συμπληρώνεις όμως τη φόρμα, μπήκες μέσα στο www.κοινωνικομέρισμα.gr, επειδή υπάρχει ζεύξη μεταξύ των φορέων, φαντάζομαι στο δείχνει αμέσως στους μήνες. Αν το δείχνει στον ΟΑΕΒ, για οποιαδήποτε... Μάλιστα. Εδώ είναι ένα θεματάκι τώρα, τα βάζουμε έτσι όλα κοντά, θα τα βάλουμε και σε μία σειρά και προς το τέλος, αφού δεν το έχουμε ανοίξει το θέμα πάρα πολύ. Υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε, που συζητάμε. Πρόβλημα στον ΟΑΕΔ, είπαμε πηγαίνει στο Λίνι. Πρόβλημα με το ΆΜΚΑ, πηγαίνει στο ΚΕΠ το Λίνι. Πρόβλημα με τα ένσημα. Είσαι κατά, όχι πλήρη, πώς λέμε, σε πλήρη απασχόληση. Δεν παίρνεις, ας πούμε, πενθήμερη 8 ώρες απασχόληση 25 ένσημα. Παίρνεις 22 ένσημα, γιατί δουλεύεις τετράωρο πενθήμερο. Αυτό προϋποθέτει 22-23 ένσημα ανάλογα το μήνα, ποιος είναι, αν έχει 31-30 και ανάλογα από τις μέρες που έχεις δηλώσει. Αυτός δεν έχει ένα συμπληρωμένο, με βάση την ΚΙΑ, δεν έχει ένα συμπληρωμένο μήνα πλήρη ένσημα, είναι εκτός. Αυτό εντωμεταξύ είναι κάτι το οποίο και στα δικαστήρια έχει κερδιθεί ότι ο τετράωρος πενθήμερος έχει πλήρη απασχόληση, πρέπει να έχει 25 ασφαλιστικά ένσημα. Το ΙΚΑ για τους δικούς του λόγους και τους ελέγχους δεν το κάνει αυτό. Έχουν γίνει διαβήματα, έχουν γίνει χαρτιά, έχουν γίνει αλληλογραφία. Υπάρχει θέμα. Εκεί είναι ένα θεματάκι το οποίο δημιουργεί θέμα. Άλλος δουλεύει κανονικά, πρέπει να το πάρει και επειδή δεν έχει ένα πληρωμένο μήνα με ένσημα,
25, λέει 22-23, δουλεύει κανονικά ο άνθρωπος. Μπορεί να, όχι μπορεί, είναι εκτός. Η στρατιωτική τώρα που συζητάγαμε και το είδαμε, η στρατιωτική αυτή τη στιγμή στον ΕΦΚΑ δεν φαίνονται ασφαλισμένοι. Δεν παίρνουν μέρισμα. Θα πρέπει να διορθωθεί, θα πρέπει να πάνε να το διορθώσουν. Αλλά λόγω προβλήματος του ΕΦΚΑ τους θεωρεί ανασφάλιστους. Δεν φαίνεται ότι είναι ασφαλισμένοι, ότι έχουν πλήρη ασφάλιση 25 ένσημα. Όλοι οι στρατιωτικοί είναι ένας κλάδος, ο οποίος το είδαμε και έγινε και συζήτηση. Μπορεί να το δείτε και εκεί. Πρέπει να πάει στον ΕΦΚΑ, στον κατατόπο, να διορθώσει γιατί φαίνεται ανασφάλιστος, οπότε είναι μη δικαιούχος. Όποιος έχει ακίνητη περιουσία άνω των 120.000 ευρώ, δικαιούται μέρισμα. Όχι. Ασχέτως αν είναι άνεργος, άπορος, οτιδήποτε. Γεια σας. Σήμερα, παιδιά, δεν είναι το τηλεοπτικό να το πούμε για πλάκα. Σήμερα, πριν έρθω εδώ, προσπάθησα να κάνω τελευταία αίτηση στο γραφείο πριν 180.000 ένα ευρώ. Ήταν ωραίο, ήταν το πλάσ, επειδή έχει δύο παιδιά, οικογένεια με δύο γονείς. 180.000 ένα ευρώ. Τι 180.000 ευρώ. Η εκείνη την περιουσία. Είναι από 120.000 που θα αυξηνόμουν κατά 15.000 κατά μέλος έως 180. Αυτός είχε ένα κίνητο λοιπόν 180.000, σωστά. Είχε αρκετά, είχε δύο κίνητα, τρία κίνητα, τα οποία όλα μαζί στο ρευτικά. Έχει φόρους, εισοδήματα άλλα, έχει όμως. Αυτός αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι άνεργος. Έχει 180.000 ένα ευρώ. Και δεν μπορεί να μπει μέσα. Δεν μπαίνει, ήταν μετά το σύστημα. Και δεν είναι τηλεοπτικό τώρα να πούμε ένα ευρώ. Σήμερα λίγο πριν έρθει. Κάποιος που έχει καταθέσει σε τράπεζες, δηλαδή εγώ είμαι άνεργος, δεν έχω. Αλλά έχει 350.000 ευρώ στο λογαριασμό. Εντάξει, λογικό να μην το παίρνει αυτό. Γιατί διαβάζω εδώ, διαβάζω επίσης. Αν έχει 350.000 ευρώ στο λογαριασμό, δεν θα μην το πάρει. Όχι, αλλά αν έχει 9.000 ευρώ. Αν έχει 9.000 ευρώ που πιθανόν να είναι κάποια δωρεά ή οτιδήποτε. Δεν θα πάρει. Δηλαδή αν εγώ, για να το καταλάβω, εγώ είμαι άνεργος. Δεν θα πάρει. Δεν έχω σπίτι, είμαι άνεργος, μένω στο ενίκιο, δεν έχω πληρώ τις προϋποθέσεις, αλλά επειδή έχω σε μια τράπεζα. Γιατί έκανα οικονομίες στα καλά τα χρόνια και έχω σε μια τράπεζα 9.100 ευρώ, δεν παίρνω μέρισμα. Σωστά. Αν έχουμε παλεύω αυτά για τον κόσμο που ακούει. Τράπεζα του εξωτερικού. Κανονικά θα πρέπει το ίδιο. Και δεν ξέρω αν κατά πόσο. Το ίδιο πράγμα είναι. Θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία και από τις τράπεζες του εξωτερικού. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα. Εξαρτάται τι εννοούμε εξωτερικό. Ναι, ναι. Έτσι. Τώρα είναι, μιλάμε τώρα για περιπτώσεις συνδυάζοντας τώρα άλλο έχει χρήμα στο εξωτερικό. Εδώ μιλάμε ότι υπάρχουν θέματα σοβαρά τα οποία πρέπει να λυθούν. Το κοινωνικό μέρισμα καλώς ήρθε στη ζωή μας. Mm-hmm. Έτσι. Οκ. Okay. Εμείς έχουμε πληρώσει τα χρήματα αυτά. Το πλεόνασμα δεν είναι κάτι άλλο. Αλλά τουλάχιστον. Ναι, α μα τα δώσουν τουλάχιστον να πάρουν. Έτσι όπως είναι δομημένο όμως. Και με όλες αυτές τις αδικίες θα έχει. Όλα έχουν αδικίες όσα έχουμε συναντήσει. Αλλά το θέμα είναι ότι έτσι όπως είναι δομημένο, δημιουργεί θέματα και δεν θα το πάρει πάρα πολύ κόσμο θα μείνει εκτός. Και είναι κρίμα. Και σίγουρα θα είναι άνθρωποι που πραγματικά του έχουν ανάγκη. Όπως είναι άδικο και το 31/10/17 που έχουν δώσει ως καταληκτική ημερομηνία τροποποιητικών δηλώσεων. Mm-hmm. Δηλαδή τι γίνεται. Στις φιλοξενίες, ας πούμε. Βλέπεις ότι δεν το παίρνει ο άλλος το εισόδημα. Θα μου πεις, θα κάνεις τροποποιητική δήλωση και είχες δηλώσει ψέματα το 16, ότι δεν είναι φιλοξενούμενος. Και θες να κάνεις τροποποιητική δήλωση τώρα για να το διορθώσεις. Αυτή είναι μια περίπτωση, όχι να μην κάνεις τροποποιητική δήλωση για αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να έχουν γίνει λάθη. Έτσι. Μπορεί κάποιος να έχει ξεχάσει να μπει. Όχι απαραίτητα ότι υπάρχει δόλος. Υπάρχει κάποιος ο οποίος ξέρω. Έχει ξεχαστεί να μπει το παιδί. Γεννήθηκε το παιδί. Στη δήλωση δεν είχε φορολογία, δεν είχε να κερδίσει κάποιο σε εισόδημα. Δεν μπήκε ο κωδικός 03 το 1. Το οποίο έχω ένα τέκνο. Ξεχάστηκε. Αλλά ο λογιστής σου δεν το ξέρω. Μπορεί να. Ο λογιστής δεν μπορεί να ξέρει για να έχει γεννήσει παιδί, αλλά εγώ σου δεν το ξέρω. Και έκανε λάθος ο λογιστής. Εγώ να σου πω ότι έχει κάνει λάθος ο λογιστής. Το ξέχασε, παιδί μου. Ανθρώπινο είναι. Πάνω στη δήλωση, γιατί δεν το είπε ότι γέννησε η γυναίκα μου, ξέρω εγώ, και έχω ένα παιδί, γιατί δεν μπορεί να το ξέρει κιόλας προσωπικά. Ναι. Αλλά εγώ σου λέω το ξέχασε. Του το είπε, το ξέχασε. Όπως και να έχει. Δεν μπορεί να κάνει τροποποιητική δήλωση ώστε σήμερα να δηλώσει το παιδί. Ας πληρώσει και το πρόστιμο αν πρέπει. Έπρεπε να γίνει μέσα 31/10. Έτσι, για να πάρει. Είναι 300 ευρώ πορεία αυτά τα χρήματα τα οποία τα χάνει. Έτσι. Τα πρέπει να εξετάζονται όλα. Δεν είναι 31/10 βάλα μαχαίρι. Έκανες κάτι το οποίο θέλει να το αλλάξεις, να αλλάξει τη φιλοξενία γιατί θέλει να γλιτώσει τεκμήρια οτιδήποτε φορολογική δήλωση. Ας το ελέγξει η αρμόδια ΔΟΗ, αν ήταν πραγματικό γεγονός ή λάθος. Αλλά δεν μπορεί να σου λέει ότι δεν κάνεις τροποποιητικές δηλώσεις στο κοινωνικό μέρισμα. Mm-hmm, mm-hmm.
κύριε Καθρεμάνη, κάποιος που δεν έχει το χρόνο, επειδή αυτά όλα που λέμε, επειδή έχουν διαρρεύσει και υπάρχουν και πολλά δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, κάποιος όμως που δεν έχει το χρόνο, είτε να τα δει, είτε την υπομονή, είτε ό,τι θέλετε. Για παράδειγμα, μου γράφουν εδώ οικογένεια όπου έχει δύο παιδιά, δουλεύουν και οι δύο γονείς, πατέρας και μητέρα, και έχουν, ξέρω εγώ, εισόδημα 16-17.000. Αυτή δικαιούται για κοινωνικό εισόδημα. Αυτή είναι η περίπτωση δύο γονείς με δύο παιδιά. Τα έχουμε εδώ πέρα όλα, να τα δούμε γιατί είναι. Σας ρωτάω τώρα. Ναι, δύο ενήλικα μέλη με τέκνα. Έχουμε με δύο ενήλικα μέλη και δύο ανήλικα τέκνα, είπε. Δύο παιδάκια μικρά, ναι. Λοιπόν, τα εισοδήματα είναι μικρότερο ίσως των 10.000 ευρώ. Ναι. Έτσι. Αν έχουμε μέχρι 10.000 δηλαδή. Μέχρι 10.000. Ακίνητη περιουσία έως 165.000 ευρώ. Δεν έχουν ακίνητη περιουσία παράδειγμα. Ωραία. Και 18.000 ευρώ καταθέσεις, ναι, κλπ. Δικαιούνται. Δικαιούνται και παίρνουν 900 ευρώ. Μάλιστα. Από 10 έως 14 θα πάρουν 700 ευρώ. Άρα, και δεν το λέω, δεν κάνω πολιτική αυτή τη στιγμή προς Θεού, όπως αρκετοί θα κοπούνε, αρκετοί πάρα πολύ το παίρνουν κιόλας. Ναι, ναι, είμαστε... όχι, αυτό. Έτσι, το ένα δεν είναι το άλλο. Πολλοί πολίτες. Ναι, ναι, ναι. Άρα θα λέγατε έτσι. Μα είπαμε στην αρχή, καλό είναι το κοινωνικό μέρισμα. Απλά είναι κάποιες στρεβλώσεις, κάποια θεματάκια τα οποία πρέπει να λυθούν. Θα λέγατε εσείς στους πολίτες που μας ακούνε και δεν θέλουν. Και καλά κάνουν. Δεν είναι. Και καλό είναι και για εσάς να ενοχλήσουν. Γιατί και εσάς βάζουν τηλέφωνα, φασαρία, χρόνο, 100 ώρες. Όλο αυτό είναι. Είναι υπάρχει θέμα. Ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και οι Χάιντεκ, α πούμε, που θεωρούν ότι μπορούν να τα κάνουν όλα μόνοι τους. Αυτό είναι η λεξία. Να δοκιμάσουν να το κάνουν μόνοι τους. Να δοκιμάσουν. Δεν κάνουν τίποτα δηλαδή. Δεν κάνουν ακόμη τίποτα. Και να απορριφθούν, θα τους βγει απόρριψη. Ακριβώς. Θα βγει απόρριψη. Αν έχουν κάποιες απορίες πάνω στη διαδικασία, ας συμβουλευτούν στο λογιστή τους. Δεν είναι ανάγκη να έρθουν στο λογιστή τους. Αυτό λέμε. Θα μπορούν να το κάνουν και μόνοι τους. Έχουν πρόβλημα, θα πάνε στο λογιστή τους. Γιατί όπως είδαμε. Μόνο τώρα, αν αντιμετωπίσουν. Και ό,τι συζητάμε τόση ώρα, είδες ότι. Ενώ στην αρχή είπαμε και δεν το κάνει κάποιος μόνος του. Πόσα ερωτήματα έρχονται. Τώρα λέμε προσπαθήστε και αν δεν αποτρέπουμε. Εμπλοκή, ναι, τότε πηγαίνετε. Πόσα ερωτήματα μπαίνουν, πόσες απαντήσεις πρέπει να δώσουμε. Mm-hmm. Και πόσες ακόμα υπάρχουν και πόσες θα υπάρχουν. Γιατί είναι πάρα πολύ κόσμο ο οποίο θα κάνει η αίτηση και κάθε περίπτωση μπορεί να είναι και μία μοναδική ή μία διαφορετική. Σωστά. Το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Όπως είπαμε για τους στρατιωτικούς, οι οποίοι θα πήγαν να κάνουν την αίτησή τους και θα βλέπανε ότι δεν εγκρίνεται γιατί έχουν θέμα με το ΕΦΚΑ. Ένα άλλο θέμα. Ναι. Ο Καχρημάκης, ο Γιώργος παραδείγματος χάρη, έχει. Από 1η πρώτη του 16 έως 31 πρώτη του 16 έμεινε με τους γονείς του. Παράδειγμα. Mm-hmm. Φιλοξενούμενος. 1η δεύτερη του 16 νίκιασε στο σπίτι και πήγε την οικογένειά του να μείνει. 11 μήνες. Αυτός το δικαιούται ή δεν το δικαιούται. Να κάνω εγώ τις ερωτήσεις. Δεν το δικαιούται. Δεν το δικαιούται. Είναι λογικό. Μάλιστα. Ένα μήνα φιλοξενούμενος για πραγματικό γεγονός. Δεν είχε βρει το σπίτι ακόμα. Mm-hmm. Βρήκε το σπίτι 1η Δευτέρου, 31 Δεκάτου έχει ιδιοκατοίκηση. Εκτός. Είναι λογικό. Έχετε εικόνα, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, πάρω μια ανάσα. Έχετε εικόνα τα ποσά που θα διατεθούν συνολικά. Εσείς δεν είστε υπουργός οικονομικών. 3,5 είναι σαφώς περισσότερα από πέρσι, έτσι. Ναι, ναι. Τα χρήματα που θα δοθούν. 3,5 εκατομμύρια δικαιούχοι, πόσα είναι τα λεφτά άραγε. Το θέμα είναι ότι. Δεν ξέρω τι βλέπω. Και με τόσες στρεβλώσεις. Σας επαναλαμβάνω, με τόσες στρεβλώσεις που έχει. Μην το πω στρεβλώσεις. Με τόσες παραμέτρους που υπάρχουν. Δεν είναι στρεβλώσεις. Γιατί είναι ξεκάθαρο ποιος το παίρνει και ποιος το παίρνει, άσχετο αν εμείς θεωρούμε ότι κάποια πρέπει να αλλάξουν. Και με μεγάλο πρόβλημα τη φιλοξενία πια. Λόγω κρίσης και λόγω ότι είναι δύσκολο να μένουμε σε δύο σπίτια, να αφήνει το ξενικιά του σπίτι, μένει με τους γονείς. Εκεί τα εισοδήματα που προσμετρώνται όλα μαζί δημιουργούν ένα θεματάκι. Σοβαρό. Έτσι. Δηλαδή, οι δύο γίνονται ένας. Οι δύο δικαιούχοι, παραδείγματος χάρη, πριν από 2-3-4 χρόνια που είχαν τα μπροστά πάνω, γίνονται ένας. Αυτό γίνονται ένας, προσμετρώνται τα εισοδήματά τους και βγαίνει και απ' έξω. Μάλιστα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα να πάρουμε μία ανάσα. Κάντε μας ερωτήσεις, είναι πραγματικά πάρα πολλές. Θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες απορίες να τις λύσουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Επιστρέφουμε, μείνετε συντονισμένοι εδώ μαζί. Ο Γιώργος Καχρημάνης, πρόεδρος λογιστών Αφλής Ερμηνεύειας, παραμένει κοντά μας. Εκμεταλλευτείτε τον τώρα που μπορείτε. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Άρετη Πρόεδρος βγάζει, λέει, το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Καλημέρα, παλαιέμου συμφοιτητή από τον Καραλή Θεόδωρο. Καλημέρα, Θεοδωρή. Πρόεδρε, αντιλαμβάνεσαι. Εν τω μεταξύ,
μόλις εντοπίσαμε, γιατί εδώ πέρα δεν μένει τίποτα κρυφό, ότι κάποιοι που θα έπρεπε να δουλεύουν στο γραφείο τους μπαίνουν μέσα και μας παρακολουθούν. Κύριος Γκόφας, ας πούμε, που στέλνει την καλημέρα στον αγαπημένο του πρόεδρο. Α, το γραφείο του άνθρωπος. Αλλά σε ποιο γραφείο είναι τώρα, μην τα πούμε όλα. Λοιπόν, Γιάννης Χατζόπουλος. Για outing, μεγάλο η Αλεξία. Εθισμό, εθισμό. Η Αλεξία, παιδιά, outing. Κατευθείαν σε κρέμασε στα μανταλάκια. Μας έδωσε. Εγώ δεν τον ήξερα. Ο πρόεδρος μου, ποιο είναι. Λοιπόν, καλημέρα, Αλεξία Βασίλη. Την καλημέρα μου στον πρόεδρο Γιώργο Καχρημάνη από τον Γιώργο τον Χατζόπουλο. Γιώργο, το τσορταβέρνα λιμανάκι λειτουργεί και το χειμώνα. Το Γιάννη, ναι, και είπα Γιώργο, ναι. Έχει, σήμερα η Αλεξία δεν έχει σημασία. Έχει αλλάζει. Κατερίνες, τις Κωνσταντίνες Κατερίνες, τους Γιάννηδες Γιώργηδες. Εντάξει, μην. Ναι. Λειτουργεί και το χειμώνα. Δεν ξέρω. Ναι. Για εξαιρετικές περιπτώσεις. Να τα ξέρει ο Καχρημάνης όλα. Λοιπόν, κοινωνικό μέρισμα το θέμα συζήτησης. Γιώργο... Δεν πιστεύω να μας κάνει ερώτηση για το κοινωνικό μέρισμα και ο Γιάννης. Καλημέρα, είπε ο άνθρωπος. Καλημέρα. Όχι, είπε καλημέρα. Γιώργο, και οι μετανάστες που έχουν έρθει στη χώρα μας δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα και αν ναι, σε ποιες περιπτώσεις. Είπαμε ότι. Όχι, δεν το είπαμε, το πάμε εκτός αέρα. Με πενταετή νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα θα μπορέσει να κάνει την αίτηση και να δικαιούνται το. Αν έχουν κάνει φορολογική δήλωση από το 12 μέχρι και σήμερα. Ήρθαν εδώ, θα μας πάρουν για τα λεφτά. Τρομερό. Να επισημάνουμε κάτι σημαντικό για τον κόσμο που ακούει, ότι υπολογίζεται το σύνολο των εισοδημάτων. Ναι, ναι, όχι η μισθοδοσία ή τα ποσά από τις συντάξεις. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Θα μας δώσεις ένα παράδειγμα έτσι πρακτικό για κάποιον που μας ακούει. Στη φορολογική δήλωση του καθενός μας έχουμε τα ποσά των συντάξεων ή των μισθωτών. Μισθωτή. Παρένθεση. Και τα εργόσιμα. Έτσι. Και τα οικοδομικά ένσημα. Ως μισθωτή. Είναι ένα σημαντικό να το καταλάβουμε, δεν είναι μόνο ο μισθός που παίρνουμε σε μια εργασία από το ΙΚΑ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα εισοδήματα, ακόμα και το επίδομα ανεργίας, προσμετρώνται. Όλα για να βγάλουμε το τελικό σύνολο του εισοδήματος, για να δούμε αν δικαιούμαστε ανάλογα παιδιά, μονογονεϊκές ή οτιδήποτε, για να βγάλουμε το εισόδημα το οποίο θα μας κατατάξει σε μια κατηγορία. Το μόνο που δεν μετράει είναι η αποζημίωση απόλυσης, αν θυμάμαι καλά, πόσο έχουμε πάρει αποζημίωση απόλυσης. Και αν έχουμε βάλει ποσά στους κωδικούς 781-782 για τη φορολογική δήλωση που αφορά εισοδήματα που είναι από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, ας πούμε. Αυτά δεν προσμετρώνται. Τα υπόλοιπα προσμετρώνται για να βγει το συνολικό εισόδημα. Είναι νωρίς, βέβαια, γιατί ξεκίνησε προ δύο ημερών, έτσι, και θα έχουμε, είπες, μέχρι 12 Δεκεμβρίου η τελευταία πόσο ημέρα. Πόσο ισχυρή όμως η πλατφόρμα για να μην έχει πέσει ακόμα. Ναι. Χθες είχε κάποια θεματάκια, όχι όμως σημαντικά. Θα μπαίνουν εκατοντάδες. Άκουσα ένα νούμερο το οποίο μου έκανε λίγο εντύπωση. Δευτέρα πρωί. 142.000. Ναι, συγγνώμη, Παρασκυριακή βράδυ άνοιξε. Είχαν εγκριθεί 142 ή μπήκαν. Είχαν μπει. Μάλιστα. Γιατί διαβάζω εδώ και παράδειγμα τώρα στον κύριο Παπαδάκη το πρωί εδώ μου το στείλουν τα παιδιά με τις εργολογικές ειδήσεις. Κάποιος λέει, κύριος πήγε να κάνει αίτηση και έμαθε ότι τον εμφανίζεται στο σύστημα αυτό που είναι συνεργαζόμενο μεταξύ τους, εμφανίζεται ως παντρεμένος, με άντρα μάλιστα, και έχουν και έξι παιδιά, άντρα ηλικιωμένο 81 ετών, και έχουν και έξι παιδιά λέει. Πινακάκι γι' αυτό δεν έχω. Όχι, προφανώς. Αυτό είναι λάθος. Καλά, προφανώς είναι λάθος. Πώς θα βγάλει άκρη όμως είναι αυτός τώρα. Κάτι διαδικασία. Θα ξεκινήσει, θα πάρει όλες τις υπηρεσίες. Τι έπαθω άνθρωπο. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Δεν μπορεί το Μητρό της ΔΟΗ και κάνοντας φορολογικές δηλώσεις τα προηγούμενα χρόνια να μην είχε τέτοιο θέμα. Πάει να πει ότι απλά προέκυψε κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης ή κατά την εισρωή στοιχείων από όλους αυτούς τους οργανισμούς που είπαμε και από το ΙΔΙΚΑ στο κοινωνικό μέρισμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γενικότερο πρόβλημα στην φορολογική δήλωση και θα το έχει αντιμετωπίσει με την υποβολή. Με την οτιδήποτε άλλο. Πούμε, οπότε όμως εντάξει, νομίζω ότι είναι κάτι. Με την ευκαιρία να πούμε ότι οποτεδήποτε λοιπόν. Τώρα προκύπτει, το βλέπουμε μπροστά μας. Οποτεδήποτε λοιπόν έχουμε μεταβολή φορολογικών στοιχείων, είτε αλλάξαμε διεύθυνση, είτε αλλάξαμε μια ταυτότητα, είτε διαβατήριο, είτε IBAN, είτε οτιδήποτε, είτε email ακόμη. Καλό είναι λοιπόν σε ανίποτο χρόνο να ενημερώνουμε την εφορία. Ναι, σίγουρα. Για να υπάρχει κάτι από όπου θα ξεκινήσουν για να. Σίγουρα. Γιατί θα το βρουν μπροστά μας ενδεχομένως, έτσι. Κάποιοι ενδεχομένως να μην θέλουν όμως να ενημερώνουν. Όπως είπαμε, γιατί πρέπει να λέμε και τα σωστά. Δεν θα σε βρει και η εφορία που μένει, θε να πει. Αν δεν ενημερώσει. Τι λέει κύριε Καχρημάνη. Πιστεύεις ρουφούνια μεγάλα έτσι. Τι λέει τώρα η κυρία Δρίτσα. Η εφορία στην Ελλάδα είναι ένα βήμα πριν το IRS στην Αμερική.
Δηλαδή, αυτή την κουβέντα κάναμε χτες. Έτσι δεν είναι. Αυτή την κουβέντα κάναμε χτες. Δηλαδή, κοιτάζαμε κάποια πράγματα, ας πούμε τώρα τι γίνεται. Λέμε πάντω το επαγγέλμα του πάνω στι φορολογικέ δηλώσει. Και το συγκρίναμε. Πώς λέμε ότι η τρομοκρατία είναι ένα βήμα μπροστά από την πρόληψη. Έτσι τώρα και το σύστημα γενικότερα. Τα capital controls. Το βάλανε μπροστά, οι τραπεζικές συναλλαγές το βάλανε μπροστά. Είναι πιο μπροστά πια. Αυτό. Ναι. Το 31 δεκάτου αλλαγές. Είναι πολύ μεγάλο. Όλα αυτά είναι λίγο πριν το κόλπο. Μεγάλο τσιπάρισμα, ας πούμε. Ναι, πολύ μεγάλο κόλπο. Δηλαδή είναι μπροστά. Ξέρουν, έχουν μετρήσει, στιγμή, έχουν καταλάβει, ξέρουν από το όλο διαθέσιμο εισόδημα για το κοινωνικό μέρισμα τι θα κατανομηθεί και τι θα μείνει. Είναι σίγουρο αυτό. Επίσης και αυτό που λέγαμε στο διάλειμμα έχει να κάνει γιατί με τον καιρό το καταλαβαίνουμε. Βάραν ένα όριο τη 9.000 ευρώ για καταθέσεις. Δεν θα πω εγώ τώρα αν είναι πολλά ή λίγα, αλλά πάση περιπτώσει είναι ένας αριθμός. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι έχει τη δυνατότητα το σύστημα, εμένα ως Έλληνα πολίτη, ως φυσικό πρόσωπο, ως φορολογούμενο, δεν θα πω. Ως φορολογούμενο λοιπόν, και η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να ξέρει ότι εγώ όντως δεν έχω πάνω από 9.000 ευρώ. Ή αν έχω, ξέρω εγώ, 15, ξέρει ότι έχω 15. Ή αν έχω 27, ξέρει ότι έχω 27. Μα δεν γίνεται. Πώς στήσανε ένα σύστημα αμέσως, μπαίνει μέσα και είναι τα πάντα. Αν είσαι παντρεμένος με 81. Τα εμφανίζει αυτά όλα. Παππού, ξέρω εγώ, και έχεις και 8 παιδιά, το ξέρουν εννοείται. Απόλυτα. Μάλιστα. Άρα δηλαδή υπάρχει μια. Είναι, πώς να το πω, είναι θωρακισμένο το σύστημα. Είναι. Έχει γίνει καλή δουλειά, λέτε έτσι. Πέρα από αδικίες που θα προκύψουν, πάντα όπως είπατε, θα υπάρχουν κάποιοι αδικημένοι ή κάποιες αστοχίες. Βλέπετε ότι για την ώρα τουλάχιστον λειτουργεί ομαλά όλη η διαδικασία. Και λειτουργεί ομαλά και τα στοιχεία υπάρχουν μέσα και τα λάθη διορθώνονται. Mm-hmm. Έτσι. Εκείνο που πρέπει να δίνουν λίγο περισσότερο ίσως στα όρια όσον αφορά τις φιλοξενίες. Γιατί τώρα πια είπαμε είναι δύο νοικοκυριά τα οποία για λόγω κρίσης μπήκαν σε ένα. Mm-hmm. Αυτά προσμετρώνται mm-hmm. με ένα εισόδημα το οποίο τους εξαιρεί πια από το να πάνε το κοινωνικό μέρισμα. Ίσως αυτό να ήθελε λίγο mm-hmm. περισσότερο δουλειά. Έχουμε σε αυτά και κάποια στοιχεία που εξαιρούνται από την χορήγηση. Mm-hmm. Να μας πείτε, βεβαίως. Ναι, το έχω δώσει σημειώσιμο, οπότε πρέπει να το δούμε. Βεβαίως, βεβαίως, πείτε μας αναλυτικά. Εξαιρούνται για τη χορήγηση που και δεν δικαιούνται έτσι, κοινωνικό μέρισμα είναι όσοι εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης, έτσι, όσοι δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων και σκαφών αναψυχής, όσοι δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, στη φορολογική του δήλωση αυτό, έτσι, και όσοι δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Αυτοί είναι εκτός κοινωνικού μερίσματος. Όταν λέτε δασκάλους, δηλαδή κάποιος που κάνει ιδιαίτερα στο παιδί του, ναι, και το δηλώνει στη φορολογική του δήλωση. Δεν δικαιούται. Δηλαδή, αν πηγαίνει σε ιδιωτικό σχολείο το παιδί, πάλι δεν δικαιούται. Άλλο το ιδιωτικό σχολείο. Αν πηγαίνει όμως κάποιος και έχει ιδιαίτερα στο σπίτι mm-hmm. και έχει δηλώσει, ξέρω εγώ, κάνει ένα ιδιαίτερο την εβδομάδα, δύο. Ανεξαρτήτως ποσού. Ναι. Είναι στους εξαιρούντες. Εξαιρούνται από τη χορήγηση και δεν κρίνονται δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος, νοικοκυριά και τα μέλη των οποίων βαραίνουν στήλωση. Ναι. Αυτοί οι 4-5 περιπτώσεις που είπα. Πολυτελή διαβίωση, πλήρωμα αναψυχής, εντάξει, όσοι έχουν σκάφη. Δεν δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία. Ναι. Έτσι. Μα και αυτό πολλές φορές ο άλλος επενδύει στην οικογένειά του. Δεν το καταλαβαίνω. Σε αυτό. Λέει, δεν κάνω κάτι άλλο. Δεν θα πάρω αυτοκίνητο, θα στείλω το παιδί μου σε ένα καλύτερο σχολείο. Είναι άδικο αυτό. Επενδύω στις σπουδές. Επενδύω σε αυτό. Το πάω σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Χωρίς κριτήριο, ας πούμε, δεν εκτός και αυτά που είπαμε για τον οικιακό βοηθό. Αλλά ακόμη και για τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα λέτε δηλαδή από ό,τι κατάλαβα. Αν κάποιος δηλαδή. Έχει το παιδί του κάνει. Μέσα στα φροντιστήρια πιάνονται και οι ξενοδοχείες. Τα φροντιστήρια δεν είναι μέσα. Όχι τα φροντιστήρια. Μάλιστα. Όχι ξένε. Α. Όχι, λέγε ιδιαίτερα. Ερώτηση. Ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας κατά το έτος 2006. Φορολογούμαι όμως ως μισθωτός και έχω τουλάχιστον 6 συνεχόμενους μήνες ανεργίας το 2017. Δικαιούμαι την έκπτωση στα εισοδήματα του 2016. Ο νόμος λέει ότι εφόσον έχει 6 συνεχόμενους μήνες στο 2017 και σήμερα δουλεύει, δηλαδή ήταν ελεύθερος επαγγελματίας τους 2 πρώτους μήνες. Τους άλλους 8. Συνεχόμενος ήταν για την εξάμηνη ανεργία του, συνεχόμενη. Μάλιστα. Και τώρα έχει γίνει μισθωτός ή το ανάποδο τέλος πάντων, περιμένει την έκπτωση φυσικά. Ωραία. Αν είμαι άνω των 70 ετών και δεν έχω πρόσβαση σε υπολογιστή, είναι απαραίτητο να κάνω αίτηση. Όχι, αυτοί είναι οι κατοίκον δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι. Στο νοικοκυριό μας εισπράξαμε κατά το έτος 2016 εισοδηματική ενίσχυση από το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Συνυπολογίζεται το ποσό αυτό. Μέσα και αυτό. Μέσα. Μάλιστα. Α, το επίδομα ανεργίας συνυπολογίζεται στο εισόδημα, άλλο ερώτημα. Ναι. Και αυτό. Το είπαμε, το επίδομα ανεργίας. Ναι. Αλλά ξέρεις, μπαίνουν και λίγο αργότερα οι άνθρωποι, δεν μπαίνουν και από την αρχή. Οι πρώτες αντιδράσεις του κόσμου
Τώρα εντάξει, εμείς είπαμε, δεν θέλουμε να κάνουμε πολιτική σε αυτό. Από εσάς δεν περιμένουμε τώρα, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια, θέλετε να καταθέσετε κάποιο προσωπικό σχόλιο ελεύθερα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν κάναμε λογοκρισία. Προς Θεού. Άλλου επιδόματος, οικογενειακού ανεργίας κλπ. Μπορεί να διακοπεί η καταβολή των άλλων επιδομάτων εάν λάβω το κοινωνικό μέρισμα. Όχι, δεν λείπει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Επίσης, εξαιρούνται τα αναπηρικά επιδόματα και οι αναπηρικές συντάξεις από τον υπολογισμό του εισοδήματος. Δεν εξαιρούνται, αλλά έχουν αυξημένο όριο. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Μάλιστα. Συνυπολογίζονται δηλαδή ως εισόδημα. Αλλά έχουν μεγαλύτερο όριο. Με μεγαλύτερο κόστο πάνω. Όποιος παίρνει δηλαδή, για να ξεκαθαρίσουμε ότι αν κάποιος, κάποιος κάνει αίτηση και περιμένει να του βγει ανεργία σε ένα μήνα, το, δεν κινδυνεύει. Αυτούς τους αναπηρούς, γιατί το έχω σημειώσει για να το δούμε, γιατί ήταν σημαντικό. Ναι. Και είναι ακριβώς έτσι, εξαιρούν τα αναπηρικά εισοδήματα από τις αναπηρικές συντάξεις. Τα αναπηρικά εισοδήματα, τα αναπηρικά επιδόματα μάλλον και οι αναπηρικές συντάξεις συμπεριλαμβάνουν στο υπολογισμό του εισοδήματος. Ωστόσο, οι υψηλότερες ανάγκες των ατόμων με την αναπηρία λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του εισοδήματος. Μάλιστα. Έτσι, ναι. Και κάποιος, να πούμε κάποιος ο οποίος έχει κάνει τώρα αίτηση για κοινωνικό μέρισμα και του έχει εγκριθεί. Mm-hmm. Και παράλληλα απολύεται και πρέπει να πάρει επίδομα ανεργίας, ξέρω εγώ, το Γενάρη, το Φλεβάρι, το Δεκέμβρη. Ναι, δεν έχει, είναι άσχετο το όνομα του άλλου. Μπορεί να κάνει κανονικά αίτηση και να. Όπως επίσης, τώρα τα λέμε, μας έρχονται στο μυαλό διάφορα. Ναι, όπως ναι, ναι. Επίσης, αν κάποιος, επειδή όλα γίνονται με τη φορολογική δήλωση του 2016. Mm-hmm. Σωστά. Αλλά μπορεί να έχει κάποιος να αποκτήσει παιδί μέσα στο 2017. Έτσι, τι το θέλει ο άνθρωπος. Είναι το μοναδικό σημείο που μπορεί να πειράξει την αίτηση δήλωση κοινωνικού μερίδματος. Και να βάλει να το δηλώσει για να μπορέσει. Δίκιο ακούγεται. Ναι, ναι, και, πράξτε, και σωστό, αφού υπάρχει το παιδί, βεβαίως. Από την άλλη, κάθομαι και αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν για όλα αυτά να μπορούμε να παίρνουμε όλα τα στοιχεία ναι, ναι. Για να βγάλουμε το κοινωνικό μέρισμα από τη δήλωση του 2016, να ξέρουμε τα εισοδήματα πάντα. Άσχετο τώρα αυτό, αλλά. Και όταν έρχεται η ώρα για τις δηλώσεις. Όχι. Και ακόμα δεν έχει γίνει ο συμψηφισμός του ΕΦΚΑ με τα εισοδήματα του 16 και πληρώνουμε ΕΦΚΑ με το 15. Έτσι, σου πάω και λίγο. Ναι, ναι, ναι. Το πληρώνουμε ακόμα αυξημένο ΕΦΚΑ. Ενώ υπάρχει υποδομή για να δουλέψει. Από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, τώρα δεν συζητάμε ότι όλα τα βρήκαμε, τα έχουμε μέσα. Γιατί ενώ για το 2016 έχουν μπει όλα τα εισοδήματα, ξέρουμε αν έχει παιδιά, αν είναι παντρεμένο με το 89χρονο, αν έχει. Σωστά. Τι καταθέσεις έχει. Όλα εν μία ανοιχτή, 2, 3, 5, αλλά όταν το είπαν το κάνανε. Και για τον ΕΦΚΑ, όπου θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να πληρώνουμε όλοι οι επαγγελματίες ΕΦΚΑ με βάση τις δηλώσεις του 2016, τα εισοδήματα του 2016, εξακολουθούμε και πληρώνουμε με τα εισοδήματα του 2015. Και αυτό είναι. Άρα. Οι συνταξιούχοι έχουμε πολλές ερωτήσεις. Άρα. Κατοδοκούν. Κατοδοκούν. Οι συνταξιούχοι που έχουν εθνική σύνταξη δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση. Ναι, θα μπορούν να κάνουν αίτηση φυσικά. Ωραία. Θα μπορούν να κάνουν αίτηση και το σύνταγμα θα τους δείξει αν έχουν κάποιο άλλο που τους, στοιχείο του οποίου τους εξαιρεί ή όχι. Μάλιστα. Είμαι συνδικαιούχο σε τραπεζικό λογαριασμό. Πώς θα υπολογίσουν τις δικές μου καταθέσεις. Όπως γίνεται και, και στη δήλωση. Άμα και στη φορολογική του δήλωση mm-hmm. που είναι υποβάλει, τους τόκους τους βλέπουν ότι τους υπάρχουν. Τι εννοείται, αυτό δεν το κατάλαβα εγώ τώρα. Είμαι συνδικαιούχος, έχω εγώ και εσύ ναι. ένα λογαριασμό. Ναι. Οικογένεια. Οπότε εξής ναι. έχω κι εγώ. Πού ξέρω τι δικές μου καταθέσεις είναι αυτές και οι δικές σου είναι εκείνες. Βρε Αλεξία, οικογενειακό. Α, αυτό ρωτάει. Οικογενειακό ναι. είναι ούτως ή άλλως. Το σύνολο των καταθέσεων πάει. Α, εννοεί προφανώς ο θεατής που ξέρει από τα 10 χιλιάρικα να βγαίνει μέσα. Αυτό έχει να κάνει κυρίως πώς. Ο πατέρας με τον γιο, ας πούμε, είναι συνδικαιούχοι σε ένα λογαριασμό. Μάλιστα. Δεν μένουν μαζί, αλλά μένουν ξεχωριστά. Μάλιστα. Έχουν 10.000 ευρώ, ας πούμε. Πώς ξέρουμε ποιο είναι του πατέρα και ποιο είναι του γιου. Δεν το ξέρουν. Από κοινού είναι αυτά, Αλεξία. Όσο αυτό παίρνει ο καθένας. Αλλά είναι αυτή η περίπτωση που κάνουν και οι δύο πια αίτηση για το κοινωνικό μέρος. Γιατί είναι δύο, είναι δύο διαφορετικά νοικοκυριά. Ναι. Και θα χρησιμοποιήσουν τον ίδιο λογαριασμό. Ναι. Ένα θα τα πάρει. Όχι, και δύο θα πάρουν, δύο διαφορετικές αιτήσεις. Άλλο σπίτι ο ένας, άλλο σπίτι ο άλλος. Α, όταν είναι δύο σπίτια. Ναι. Α, άλλο αυτό. Ναι, 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 αν, μέσα, αν τώρα για κάποιο λόγο μέσα στη δήλωση ναι, ναι. έχει βάλει 10.000 ευρώ εισόδημα, αν βάλουν καταθέσεις στον έναν και 10 στον άλλον, αυτό θα πρέπει να το ελέγξουν να κάνουν τις διαδικασίες. Μάλιστα, για να δουν γιατί πετάει και τους δύο έξω. Ή θα, πάει στον κύριο δικαιούχο και θα εξαιρέσει τον κύριο δικαιούχο και αυτό είναι άδικο γιατί μπορεί να το αλλάξουν τα χρήματα του συνδικαιούχου ή θα πρέπει να μοιραστούν. Μάλιστα. Παντρεύτηκε το 2017, έμεινε μόνος του το 2016, μπορεί να κάνει αίτηση μαζί με τον ή τη σύζυγό του. Ανάποδα τα είπες. Παντρεύτηκε το 2017, αλλά το 2016 έμεινε μόνο του.
Έμενε μόνο το 16. Κατάλαβα ότι έμεινε, ότι χώρισε. Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη. Λοιπόν, μπορώ να κάνω αίτηση μαζί με τον ή τη σύζυγό μου. Αυτό θα μπει μέσα, τα στοιχεία θα είναι μόνο του. Αφού του έχει περιλάβει τα στοιχεία του 2016. Δεν θα είναι κοινή λοιπόν. Δεν θα είναι. Η αίτηση. Ναι, γιατί... Ο καθένα θα κάνει από μόνο του. Αυτό θα μπει μέσα και θα δείξει. Τα στοιχεία που θα φαίνονται μέσα είναι του 2016, είναι τα δικά του. Μάλιστα. Για ποιο λόγο υπάρχει περίπτωση, λέει, να μην εμφανιστεί το αποτέλεσμα της αίτησής μου, και αν ναι, για ποιο λόγο? Ούτε απορρίφθηκε ούτε εγκρίθηκε. Προφανώς κάποιος έχει έχουμε... κάνει αίτηση εδώ, ναι, και ίσως... δεν το έχει εμφανιστεί ναι, το αποτέλεσμα. Ναι, μέχρι εμείς όσο έχουμε κάνει αιτήσεις, δεν μας έχει προκύψει πρόβλημα να μην βγάζει αποτέλεσμα, παρά μόνο αν υπάρχει κάποιο... Θεωρώ τώρα συγκεκριμένα να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο λάθος στο σύστημα ή κάποια στοιχεία. Να κόλλησε εκείνη την ώρα. Ναι, να μην έχουν ανέβει. Αυτό. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα σου βγάλει εγκρίνεσαι ή δεν εγκρίνεσαι. Πόσο χρόνο χρειάζεται από την ώρα της αίτησης? Από τη δική σου πείρα που έκανες εσύ κάποιες αιτήσεις. Μπορεί να κάνεις και 5 λεπτά, μπορεί να φας και μια ώρα. Αν δουν λοιπόν ότι έχει ξεπεράσει το χρόνο, γιατί τότε καλύτερα είναι να απευθυνθούν στον λογιστή. Όχι, επαναλαμβάνω, το μία ώρα ή 5 λεπτά ή 10 λεπτά έχει να κάνει με τον πελάτη που κάθεται απέναντι. Γραφείο. Πόσο πρόχειρο είναι τα στοιχεία του. Ακριβώς, πόσο εύκολα μπορεί να δεν υπάρχουν λάθη. Αν είναι όλα τακτοποιημένα. Άτομο να μην, που φιλοξενείται να μην έχει δώσει την έγκρισή του. Παίζει και αυτό. Αυτό είναι σημαντικό. Αν δεν προηγηθεί η έγκριση, δεν προχωράει. Έτσι. Είναι σημαντικό. Συνένεση του φιλοξενούμενου. Παιδιά είναι πάρα πολλά. Φιλοξενούμενο. Πάρα πολλά τα προβλήματα. Πάρα πολλά τα προβλήματα με του φιλοξενούμενου. Πάρα πολλά. Δεν μιλάμε για ζευγάρια παντρεμένα. Μιλάμε για φιλοξενούμενου, έτσι. Ποιες είναι οι αντιδράσεις του κόσμου τώρα αυτό το πρώτο διάστημα? Τώρα αυτό είναι καθαρά έτσι, το πάω αλλού εγώ, αλλά τι λέει ο κόσμος, που εγκρίνονται? Γιατί όπως είπαμε και πριν. Τα χρήματα είναι αρκετά, είναι καλά. Είναι, υπάρχει χρήματα, μια. Ναι, μια εφορία. Τα χρήματα είναι καλά και μάλιστα και όσοι δεν εγκρίνονται είναι ακόμα χειρότερα, γιατί ενώ περιμένουν να πάρουν αυτά τα 300, 500, 600, 900 ευρώ, για κάποιο λόγο, όπως ο κύριος που ήρθε στο γραφείο μου, σας λέω πριν έρθει εδώ, ήταν να πάρει γύρω στα 750 ευρώ με βάση τη δήλωσή του. Και τα εισοδήματά του 180.000 και ένα. Αν δεν έχω πληρώσει το ένφια για το 2017, δικαιούμαι? Φυσικά δεν είναι κανένα θέμα. Δεν έχει κανένα κάνει. Το μόνο... Ούτε με οφειλές σε ταμεία τράπεζας και τα λοιπά. Μα κάναμε μεταξύ, κάναμε και λίγο χιούμορ προηγουμένως. Ναι, 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 για... αυτά τα πράγματα. Μας, ναι. Πώς δεν σκεφτήκανε να κάνουν συμψηφισμό και με αυτό? Μην το λέτε ρε παιδιά, μην τα γράφετε κανένας. Μην τα γράφετε βρε παιδιά αυτά τα πράγματα και τα δουν. Ξέρω εγώ, ξέρω εγώ, μπορεί το πρωί να πούνε από εδώ και πέρα λοιπόν οι υπόλοιπες αιτήσεις. Αν δεν αυτό. Δεν είναι ανακατάσχετο τέλος πάντων. Και με το που θα μπει, δεν το βλέπετε καθόλου. Μακριά από εμάς, μακριά από εμάς. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι είναι αφορολόγητο, ότι είναι ανακατάσχετο. Μέχρι 12 το μηνό. Έχουμε ένα λεπτό, εγώ δεν το λέω. Ναι, ναι. Όχι, δεν έχουμε κανένα λεπτό. Δεν έχουμε, τελειώσαμε. Αλλά... Μέχρι 12 Δεκεμβρίου λοιπόν είπαμε οι αιτήσεις. Θέλετε κάτι που ξεχάσαμε να πούμε? Όχι, πάνω στο μέρισμα. Απλά όποιος έχει την δυνατότητα και την ικανότητα να μην μόνος να το κάνει μόνος, ας το κάνει. Έτσι, δεν είναι κάτι μόνο το οποίο... Μόνο διεμπλοκή να σας... Ναι, αν θελήσει από εκεί και πέρα μπορεί να πάει στο συνάδελφο λογιστή να κάνει, να κάνει την αίτηση. Εγώ θα πάω στον κύριο Γκόφα να με τα φτιάξει, γιατί βλέπω ότι έχει κενό τώρα. Έχει κενό λες, ναι, ναι, έχει κενό, εκεί θα πάω. Και να πούμε, τώρα, ξέρεις. Αν δεν έχει τους κωδικούς του TaxisNet, μπορεί, δεν χρειάζεται να έρθει να το κάνετε από το γραφείο σας, μπορεί να, σας, να του δώσετε τους κωδικούς του κάνει το σπίτι φυσικά, του. Φυσικά, μπορεί να πάρει, ναι, δεν είναι λόγος αυτό για να έρθει να... Όχι, μπορεί, οι περισσότεροι καλό είναι να έχουν τους κωδικούς για να βλέπουν και την εικόνα τους στο τάξη. Τυχόν οφειλές, τυχόν ακριβώς. Από εκεί πέρα κάνει την αίτησή του, αν όχι μπορεί να πάει στο λογιστικό γραφείο, να κάτσει να κάνει την αίτησή του. Δεν θα είναι δύσκολη διαδικασία, θα είναι σίγουρος φυσικά ότι θα γίνει και πιο σωστά γιατί ο συνάδελφος έχει ενημερωθεί. Αλλά είναι όμως και αιτήσεις τις οποίες μπορεί κάποιος να τις κάνει για την απέναντι. Υπάρχει και εμπειρία όμως, έτσι υπάρχει και εμπειρία. Θα μια μια ασφάλεια. Εδώ κάτσαμε, είδατε πόσα ερωτήματα τίθονται. Είναι δηλώσεις και αιτήσεις που γίνονται εύκολα. Μπαίνω, κωδικούς, τα βλέπω. Και τελειώνει. Και τελειώνει. Και είναι και αιτήσεις οι οποίες έχουν ιδιαιτερότητες. Αυτές οι ιδιαιτερότητες, συγγνώμη, θα πρέπει να τις δει με τον συνάδελφο λογιστή. Κλείνοντας, θα διαβάσω ένα σχόλιο από την Κύπρο. Το πλέον τραγικό και άδικο που μπορεί να συμβαίνει είναι το κράτος σου να έχει επέμβει δικτατορικά στο δικαίωμα ιδιοκτησίας σου και να σου έχει κουρέψει τις καταθέσεις σου. Δικτατορικά όμως. Και να συνεχίζεις να πληρώνεις βεβαίως φόρους και ένφια και να οφείλεις συνεχώς το κράτος. Πού είναι το συνταγματικό δίκαιο του πολίτη? Κάπως έτσι θα κλείσουμε. Πού είναι? Όταν θα γίνουν οι εκλογές, εκεί θα δούμε που είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Γκαχρημάνη. Αν χρειαστούν οτιδήποτε, μπορεί να σε καλέσουμε και στον αέρα την ώρα που εσύ θα τρέχεις με τα τηλέφωνα. Ελπίζουμε να βοηθήσαμε τον κόσμο που μας άκουσε.
Απαντήσαμε σε κάποια ερωτήματα. Αυτό ήταν. Μπείτε στη διαδικασία, κάντε το. Κάντε ένα μεγάλο σταυρό αρχικά. Κάντε την προσπάθεια, δεν είναι κακό. Καταρχήν, κάνετε το σταυρό σας και ανοίγετε τον υπολογιστή σας. Όλα θα πάνε μια χαρά. Από εκεί και πέρα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Και πάλι ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Καχρημάνη που είχε την ευγενική, την καλοσύνη μάλλον να έρθει εδώ τέτοιες ώρες και σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Για να μας βοηθήσει, να βοηθήσει και εσάς να λύσει τις περισσότερες από τις απορίες σας. Βάζουν πλάτη δικηγόροι, όπως είπε ο κ. Πετρόπουλος, λοιπόν. Ορίστε. Οι λογιστές. Δεν σας είπα να βάλετε πλάτη. Να βάλετε πλάτη. Μάλλον όλο το σώμα μπαίνει εδώ. Λοιπόν. Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος έχει βάλει πλάτη σε όλο το δημόσιο τομέα. Δηλαδή είναι τρομερό το. Οι φορολογούμενοι το ξέρουν αυτό. Και δεν τα έχουν μαζί σας, με άλλους. Αλλά σας παίρνω και εσάς σας καλιά. Είναι ξεκάθαρο. Το αποκούμπι τους. Έτσι. Άλλοι, εμείς θα είμαστε εδώ και γύρω στις 9 αύριο το πρωί με ένα νέο καλεσμένο. Παρακολουθήστε την εκπομπή. Θα ενημερωθείτε για πάρα πολλά αύριο το πρωί. Θα δείτε την ανάρτηση για τον καλεσμένο μας. Είναι έκπληξη, ε? Όχι, δεν είναι έκπληξη, αλλά θα έχουμε σχετική ανάρτηση. Καλημέρα σε όλους. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί «Μαζί» είναι καλύτερα. Έλα και εσύ «Μαζί».